Καλώς ήρθατε και απόψε στις παρεμβάσεις. Είναι Τετάρτη, είναι 15 Μαΐου. Μέσα σε και ο Μάιος, κύριε Στούμπο μας. Ναι, 2016. 25 μέρες μέχρι τις κάλπες των ευρωεκλογών. Σωστά. Έχουμε μπορεί να γίνουν πολλά μέχρι τότε. 3,5 εβδομάδες εκλογών. Έχουμε αρχίσει και βλέπουμε και δημοσκοπήσεις. Θα δούμε σε λίγο την σημερινή, την απόψινη. Ωστόσο, το θέμα το οποίο έτσι σκεπάζει την επικαιρότητα τη διεθνή είναι βέβαια σε όλο τον κόσμο. Πρώτο θέμα, η απόφυρα δολοφονίας του Σλοβάκου Πρωθυπουργού, ο οποίος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Τώρα, αυτό το πράγμα, εσύ Δημήτρη, σκέφτομαι ότι γυρίζουμε σε εποχές που θεωρητικά τις είχαμε αφήσει πίσω. Δεν έχουμε αφήσει τίποτα πίσω, πάμε σε χειρότερα και όχι μόνο με τέτοια συμπτώματα. Ναι, το λες εσύ. Αρκετά χρόνια έχουν περάσει. Γιατί πόσοι θυμούνται τον δηλαδή, Μπατακλάν. Απόπειρα πόσοι θυμούνται τον Μπατακλάν που έγινε μέσα στο Παρίσι. Πώς θυμούνται, κάνει έναν κάλο ψηφίλου. Ναι, τώρα εγώ. Δεν πολλά χρόνια. Τώρα, μας σκοτώθηκαν. Τώρα μιλάω. Στο Παρίσι, την πόλη του φωτός. Ναι. Εκείνο ήταν το σκότος της τρομοκρατίας. Τώρα μιλάω για δολοφονίες όμως, έτσι. Ηγετών. Ελπίζουμε να τη γλιτώσει. Απόπειρες δολοφονίες, εν πάση περιπτώσει. Το εντυπωσιακό είναι και ο τρόπος που έγινε η απόπειρα, έτσι. Δηλαδή, ναι. Μιλάμε, δεν κατάλαβα τι προστασία του δίνανε οι άλλοι. Ναι. Αν και πήγε ο ίδιος προς την παρέα εκεί. Αν και δεν είμαστε. Το φώναξε, λέει αυτός ο. Επιτελική στα θέματα ασφάλειας. Ωστόσο, η αλήθεια είναι πως. Όχι, είναι μια εικόνα και μετά η εικόνα πώς τον κουβαλάνε, αυτό που δείχνουμε τώρα. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες. Δύσκολα θα τη βγάλει. Κατά τη γνώμη μου, αν είναι αλήθεια ότι έχει τραύματα και στην κοιλιά και στο στήθος. Είναι πραγματικά, δηλαδή, επειδή καμιά φορά και οι λέξεις, επειδή χρησιμοποιούμε και εμείς πολύ τακτικά τη λέξη συγκλονιστικό, τη χρησιμοποιούμε για πράγματα που δεν είναι τόσο μεγάλη ένταση πολλές φορές. Πώς να το περιγράψεις αυτό το γεγονός. Να μην το πεις αυτό. Είναι πραγματικά σοκαριστικό. Καταρχήν δεν είναι μόνο για τη Σλοβακία. Μέσα στην Ευρώπη το 2024 τι να κάνουμε. Αυτό λέω. Είναι Ευρώπη είμαστε. Σαν να γυρνάμε. Άσχετα πόσες κριτικές γίνονται, τι συγκρούσεις. Δεκαετίες επί δεκαετιών πίσω όταν βλέπουμε τέτοια περιστατικά. Ας ελπίσουμε να τα καταφέρει. Έχει αρχίσει και ένα παιχνίδι. Έτσι. Οι δηλώσεις από τη Μόσχα και τα λοιπά προσπαθούν να δείξουν ότι είναι ίσως ενεργούμενο. Λοιπόν, θα δούμε. Λοιπόν. Δεν νομίζω πάντως, λένε ότι είναι 71 χρονών, αν τα λένε σωστά, και είναι ένας λογοτέχνης, λέει, που είχε. Τώρα πρόσεξε, ο λογοτέχνης 71 ετών, παρακαλώ, ο οποίος επιχείρησε να τον δολοφονήσει, είπε στις πρώτες του δηλώσεις, να πούμε έτσι, αυτά που έγιναν γνωστά, ότι διαφωνούσα με τις πολιτικές του. Και διαφωνούσα με τις πολιτικές του και πήρα πιστόλι και πήρα να τον σκοτώσω. Εγώ να θυμίσω όσους μας βλέπουν πάντως ότι πριν από 6 χρόνια. Εκεί έγινε μία από τις χειρότερες δολοφονίες δημοσιογράφου μαζί με τη γυναίκα του ενός νεαρού. Ναι, ναι, που έκανε αποκαλύψεις για τη μαφία. Αλήθεια, που είχε πλοκάμια και στην κυβέρνηση. Πρωθυπουργός ήταν τότε. Αλλά είναι ο σημερινός, πολύ πιο εύκολο, ελπίζω να ζήσει πολύ πιο εύκολο να δολοφονήσεις έναν δημοσιογράφο ο οποίος κινείται έτσι όπως κινείται από έναν πρωθυπουργό. Έτσι, με όλα τα μέτρα ασφαλείας. Τότε τα οποία έπεσε θα η κυβέρνηση λίγο μετά από ιστορίες, κινητοποιήσεις, διαδηλώσεις. Είναι από τις χειρότερες δολοφονίες γιατί βρέθηκαν μετά από μέρες στο σπίτι τους. Αυτό ήταν από του ανθρώπου που έκανε αποκαλύψει από του λίγου και συνδύαζε όχι μόνο τη διαφθορά στην κυβέρνηση ευρύτερα, που έχει. Δυστυχώς τώρα πολλές χώρες έχουμε πολλά ζητήματα διαφθοράς. Και έχουμε και τη διασύνδεση με την Ιταλική μαφία εκεί, γιατί υπάρχουν πλοκάμια και το κυνήγαγε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Δεν έχει τελειώσει ακόμα η ολοκλήρωση τη δίκη, απλά έχουν βρεθεί οι δύο εκτελεστές και έχουν καταδικαστεί σε 25 χρόνια. Πώς τα ξέρεις όλα αυτά, Δημήτρη. Γιατί τα ξαναδιάβασα αυτά τα δύο τα τελευταία. Με εντυπωσιάζει. Αλλά σε σημαντικότητα. Λοιπόν, στην Ελλάδα πίσω. Που βρισκόμαστε πρώτον πυλών κύματος αφρικανικής σκόνης. Ήδη στην Κρήτη, θέλω να σου πω, επειδή μιλάω με φίλους μου εκεί, έχει, από το πρωί έχει κάνει την επέλασή της. Έχει αρχίσει. Βεβαίως. Η εισβολή. Και νομίζω ότι τις εικόνες αυτές που είδαμε πριν από μερικές μέρες στην Αθήνα θα τις ξαναδούμε τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή. Αύριο, μεθαύριο και τις επόμενες μέρες. Μέχρι την Κυριακή. Μαζί με ένα κύμα ζέστης το οποίο μπορεί να φτάσει σε κάποιες περιοχές και στους 35 βαθμούς. Θα γεμίσουν οι παραλίες. Δεν ξέρω συγκεντρώσεις όσες γίνονται. Στα μέρη που είναι συνήθως υπόπτα. Είναι βραδινές. Λοιπόν, στην πολιτική επικαιρότητα υπάρχει μια δημοσκόπηση της MRB η οποία παρουσιάστηκε σήμερα στο Open. Τώρα, οι δημοσκοπήσεις για μένα, Δημήτρη, έχουν μια. Σε λίγο θα σας παρουσιάσουμε τους καλεσμένους μας, όμως θα έχει ενδιαφέρον η κουβέντα μαζί τους. Έχουν πια ένα ενδιαφέρον γιατί δεν είμαστε μακριά πια από τις κάλπες. Και κρίνονται όλοι. Και κρίνονται και οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Θα έχουμε πολλαπλές κρίσεις. Αυτό που βλέπουμε από την MRB είναι εκτίμηση ψήφου με αναγωγή. Όπου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 32,3%, είναι μεσοσταθμικό αυτό το 32,3%, με το ΣΥΡΙΖΑ στο 16%, το ΠΑΣΟΚ στο 14%, την Ελληνική Λύση στο 9,9%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο 8%, την Νίκη, τα βλέπουμε κατά σειρά έτσι όπως είναι στο πίνακα, είναι στο 2,9%. Την Πλεύση Ελευθερία στο 3,4%. Τη Νέα Αριστερά, που είναι η δεύτερη συνεχόμενη δημοσκόπηση που τη βρίσκουμε ψηλά, δηλαδή τη βρίσκουμε στο 3,8%.
πάνω από το 3% και interview χθες νομίζω ότι είχε στο 3,9. Σωστά. 3,8 σήμερα. Αυτό είναι ποσοστό που εκλέγει η Ευρωβουλευτή. Υπάρχει μια κινητικότητα. Ναι. Φωνή λογικής, η κυρία Λατινοπούλου, στο 2,8%. Οι δημοκράτες του κυρίου Λοβέρδου, αν βλέπω καλά, νομίζω καλά βλέπω, στο 2,4% και το Μέρα 25 στο 2,2%. Τώρα να πω το εξής, ότι αυτά τα νούμερα που βλέπουμε είναι σε μια δημοσκόπηση που τα νούμερα είναι τα πάνω με τα κάτω, αυτός είναι ο μέσος όρος. Το κάτω-κάτω του ΣΥΡΙΖΑ είναι στο πάνω-πάνω του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορούμε να δείξουμε και δεύτερη κάρτα, όχι, δεν μπορούμε να τη δείξουμε, αλλά. Ναι, ωραία, μπορούμε να τη δούμε ενδεχομένως. Το κάτω-κάτω του ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, για να βγει αυτό το 16%, είναι στο πάνω-πάνω του ΠΑΣΟΚ. Αυτό σημαίνει ότι θεωρητικά φαίνεται πως έχει ένα προβάδισμα δύο μονάδων ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θεωρητικά, με βάση αυτή τη δημοσκόπηση, τα δύο κόμματα είναι πάρα πολύ κοντά. Θα μπορούσε να είναι και στο ίδιο ποσοστό. Θα μπορούσε, βέβαια, και διαφορά να μην είναι δύο, να είναι και τρεις-τέσσερις μονάδες. Παρότι καταλαβαίνω τους στόχους και την επιδίωξη, την εκλογική Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και πάλι λέγοντας. Ναι. Εγώ νομίζω ότι, επειδή το λέγαμε από καιρό τουλάχιστον εδώ, το κεντρικό στοιχείο που παραμένει με σταθερά είναι η ενίσχυση της ακροδεξιάς του κυρίου Βελόπουλου. Ναι. Και το σοου που έκανε και σήμερα στη Βουλή. Έσκυσε, νομίζω δείχνει. Έσκυσε τη συμφωνία με τα Σκόπια. Ένα φοβερό χαρτί. Εντάξει, θα μου πεις και άλλα έχουν γίνει στο παρελθόν, αλλά λέμε τώρα. Άρα τα δίνει όλα γιατί πιστεύει ότι στη συγκυρία, ναι, με αυτόν τον τρόπο, με τις υπερβολές και τις. Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα κατέθεσε στη Βουλή για ψήφιση. Πρόταση νόμου, ναι. Τα τρία μνημόνια αυτά τα οποία κρεμούν εδώ και πέντε χρόνια να κυρωθούν από την Βουλή, τα κατέθεσε ως πρόταση νόμου για να συζητηθεί και να κυρωθούν. Καλά, οι προτάσεις νόμου ξέρουμε τι τύχη έχουν όλες, τις αντιπολίτευσης πάντα, γιατί μόνο η αντιπολίτευση καθέτει προτάσεις νόμου, δεν μπορεί να καθέσει νομοσχέδια. Αλλά είναι σημαντικό αυτό. Γνωρίζω, το ρεπορτάζ το δικό μου λέει, ότι υπήρχε μια διελκυστίδα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ για το αν θα έπρεπε να κατατεθεί η συγκεκριμένη πρόταση, διότι κάποιοι λένε ότι η συμφωνία των Πρεσπών, η οποία δημιούργησε απώλειες εκλογικές στο ΣΥΡΙΖΑ το 2019, είναι βέβαιο αυτό, το προκάλεσε απώλειες. Κάποιοι λέγανε μέσα ότι αν το κάνουμε αυτό, είναι σαν να ουσιαστικά να φέρνουμε μια συμφωνία δύο των Πρεσπών. Αλλά βέβαια, επειδή είχε ανακοινωθεί ήδη από τη Δευτέρα το μεσημέρι. Όχι, υπήρχε πολύ γρήγορα. Και πιο σοβαρή ένσταση, για πες, αλλά από λιγότερες πλευρές. Ναι. Τέλος πάντων, τώρα αυτά θα τα δείξουμε. Είναι ρεπορτάζ, λέμε, εσύ, φίλε. Πες μας τι. Όχι, το λέω. Το εγώ ξέρω το λέω, ότι πήγαν στον κύριο Φάμελο κάποιοι βουλευτές και του είπαν να το σκεφτούμε αν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Μην τυχόν και μας χρεώσουν πάλι, ξαναξυπνήσουμε πάλι τις μνήμες του 18. Ότι το timing δεν είναι για μια τέτοια κίνηση. Να το πω για ανάγνωση. Αυτό. Άρα το ρεπορτάζ μου είναι λάθος. Όχι, όχι, όχι. Απλά λέω ότι είχε και άλλη ανάγνωση. Όχι απλά αν θα χάσει επειδή ξαναμπαίνει η συζήτηση. Ναι. Και εδώ υπάρχει μια σοβαρή συζήτηση. Για να είμαστε σοβαροί τώρα. Δηλαδή, προεκλογική περίοδο είναι. Μείζον θέμα. Εκτενή βάζει η συζήτηση που έχει ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ξαναθυμίζω, την άλλη εβδομάδα για το θέμα της ακρίβειας. Εδώ ήθελα να έρθω εδώ πέρα. Το οποίο ήταν μια στοχευμένη κίνηση σχεδιασμένη. Μείζον ζήτημα για τον περισσότερο κόσμο. Το βλέπουμε καθημερινά εδώ, ό,τι και να κουβεντιάζουμε εδώ. Και χθες βέβαια κουβεντιάζαμε για τα εθνικά θέματα. Στο τέλος τα τηλεφωνήματα, τα πιο πολλά αφορούσαν την καθημερινότητα του κόσμου. Με τα κεντρικά ζητήματα που βάζουν τα σποτάκια Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και τον άλλο. Ακρίβεια. 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 Μισθή. Ανεργία. Εντάξει, είναι και αυτή ένα θέμα. Θα έλεγα και υγεία. Αγοραστική δύναμη. Δηλαδή υπάρχει μια. Πώς να το πω τώρα, έτσι. Η αγοραστική δύναμη κατακριμνίζεται του Έλληνα πολίτη καθημερινά και αυτό το βλέπει. Με και τα στοιχεία που βγήκαν σήμερα από την Ευρώπη, τι λένε, ότι έχουμε την πιο σταθερά επίμονη, να το πω όσο γίνεται πιο ευπρεπώς. Πώς το λένε, ποσοστία. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Σταθερή ακρίβεια. Νομίζω ότι το είδε στην καθημερινή σήμερα. Είναι ότι για να αγοράσει ένας πολίτης ένα σπίτι 60 τετραγωνικών μέτρων στην Αθήνα χρειάζονται μισθή 11 ετών. Όταν το 2021, όχι πολύ μακριά, πριν από 3 χρόνια, ήταν μισθή 8,5 ετών. Είναι μεγάλη διαφορά το 8,5 με τα 11 χρόνια. Σύμφω. Για να πάρεις ένα σπίτι στην Αθήνα 60 τετραγωνικών μέτρων. Έχουμε ενίκεια βόρειας Ευρώπης και μισθούς κάτω και από τη Μεσογείο. Αυτό είναι νομίζω το πιο κομβικό ζήτημα. Δηλαδή ακρίβεια, μισθή, στέγη. Πολύ σημαντικά θέματα για την καθημερινότητα. Θα τα κουβεντιάσουμε και μάλιστα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με αυτό το θέμα. Νομίζω εγώ. Θα πάμε μετά Όχι, να πω και την κίνηση που έκανε ο κ. Χατζηδάκης σήμερα, που δεσμεύτηκε για τη μείωση των επιτοκίων. Που είχαν πάρει και αυτά την ανηφόρα για τις ρυθμίσεις, ναι, σε σχέση με το δημόσιο. Νομίζω η παρουσίαση επικοινωνιακή, τα δημοσιεύματα χθες και σήμερα,
Τον υποχρέωσαν να τρέξει από πίσω, να το πω. Λοιπόν, να καλησπέρισουμε τους καλεσμένους μας. Ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, κύριε Μαρκόπουλο. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Ο κ. Πέτρος Παπάς, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Παπά, να είστε καλά. Ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟ. Πώς πάει η προεκλογική εκστράτεια? Είναι κουραστική, επίπονη, αλλά πολύ δημιουργική. Τρέχετε από, όλη τη από χώρα, χωρίου εις χωρίων. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για πατριδογνωσία. Και αντιλαμβάνεσαι ότι από τη χώρα αυτό που λείπει σήμερα είναι ο σχεδιασμός για περιφερειακή ανάπτυξη. Και το τι συζητάει ο κόσμος, και δεν ξέρω αυτό αν αντιστοιχεί σε αυτά που συζητάμε εμείς. Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο θέμα. Αυτό. Αυτά που λέγατε πριν. Ναι. Ακρίβεια, εργασιακές σχέσεις, δάνεια, επιτόκια. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο στην περιφέρεια. Ναι. Η έλλειψη υποδομών, η έλλειψη δικτύων. Και αυτό συνδέεται και με το δημογραφικό. Μάλιστα. Όταν δεν έχουμε τη δυνατότητα να μείνει κάποιος στον τόπο του, ναι, γιατί δεν υπάρχουν οι υποδομές, το πιο μεγάλο είναι η κάλυψη ή η νοσηλευτική. Λένε είναι όλοι για υποστελεχωμένα νοσοκομεία, ναι, στην περιφέρεια και ότι φοβούνται ότι αν συμβεί κάτι είναι ή πολύ μακριά ή υποστελεχωμένα. Ναι. Και βέβαια οι υποδομές που είναι απαραίτητες για να μπορείς, ναι, και να κρατήσεις τον κόσμο και να λύσεις το δημογραφικό. Λοιπόν, και ο κ. Γαβρίλης Αγελαρίδης, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Υποψήφιος ευρωβουλευτής τη Νέα Αριστερά. Χαμογελαστός με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι τσιμπάει η Νέα Αριστερά. Παρά το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει ότι έχει αυτές τις τάσεις, τις ανωδικές. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι για τα ποσοστά. Δεν θα τα πω τώρα, δεν θα, θα κλέψω χρόνο. Πάντως θα συμφωνήσω με τον κύριο Τσουκαλά ότι κάνοντας περιοδεία, όντως ακούς τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου και ειδικά στην περιφέρεια. Εγώ έτυχε να είμαι τώρα στην Δυτική Μακεδονία, περιοχές, στα Δωδεκάνησα. Είναι αυτό που είπε και ο κύριος Τσουκαλάς, ότι ο κόσμος σου λέει ότι αν θέλουμε να μιλήσουμε για εθνική πολιτική, ναι, ας κοιτάξουμε να βρούμε κίνητρα και για την τοπική ανάπτυξη για να μείνει ο κόσμος στις περιοχές του. Λοιπόν, παράδειγμα, κλείνω στη Δυτική Μακεδονία, ας πούμε, ναι, το Πτολεμαίδα 5, που ήταν η νέα μονάδα για το Λιγνίδι που έγινε το 22, ενώ θα έλεγε το 28, θα λήξει το 25. Και δεν θα βγάλει καν, δεν κάνει καν απόσβεση το ελληνικό δημόσιο φορολογούμενο, ναι, των χρημάτων που έδωσαν. Και εκεί πέρα φοβούνται για την ερήμωση. Σου λέει, εμείς είμαστε βασισμένοι σε αυτό, να γίνει μετάβαση σε νέες μορφές ενέργειας, αλλά να γίνει με έναν ήπιο τρόπο. Ναι. Όπως γίνεται στην Αυστρία. Η Αυστρία ακόμα. Να μην βρεθούμε στον αέρα, δηλαδή. Το πάει σιγά-σιγά. Υπάρχουν όμως και άλλα. Εγώ ήμουν στην Κρήτη, ήμουν στο Ηράκλειο περιοδία, αφού το ξεκινάμε έτσι. Και παρακολούθησα, μάλιστα πήγα και στα μεγάλα έργα υποδομών και παρακολουθήσαμε και την ανάπτυξη του ΒΟΑΚ, αλλά και ταυτόχρονα και το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση η ανάγκη, η μεγάλη πτώση της ανεργίας στο νησί της Κρήτης, ναι, και η ανάγκη για χέρια, η προσφορά εργασίας από τους εργοδότες και το πόσο αναπτυξιακά και γρήγορα κινείται ένα νησί σαν την Κρήτη. Ναι. Και η ανάγκη του κόσμου, του πληθυσμού, γιατί μιλήσαμε και εμείς με πάρα πολύ κόσμο, ήμουν με την Υφυπουργό την κυρία Σδούκου, η ανάγκη του κόσμου για σταθερότητα, για πρόοδο και για περαιτέρω αύξηση των εισοδημάτων, όμως πατώντας στην ήδη υπάρχουσα κατάσταση η οποία είναι θετική στην εργασία. Λοιπόν, να τα λέμε όλα. Και τα προβλήματα. Θα απαντήσουμε μετά. Όπως επειδή είπατε και για την ακρίβεια, να πάρω και εγώ τη σκητάλη. Μισό. Να πάρετε τον λόγο και ξεκινάμε. Θα ξεκινήσουμε με αυτό. Μην μου το ματιάσετε, γιατί πήγα να πω σήμερα υπάρχουν προϋποθέσεις να το συζητήσουμε και να μας ακούει ο κόσμος χωρίς. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να συζητήσω την νεκροταφείο που λέμε, αλλά πάντα η αντιπαράθεση και η διαφωνία είναι σημαντική σε μια κουβέντα και έχει ουσία και παρακολουθεί ο κόσμος και κρίνει και αξιολογεί. Τώρα, ήθελα να σα ρωτήσω λοιπόν αυτό. Μήπως αυτές τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε και οι οποίες δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία, εντάξει, σε σχέση με το εκλογικό της αποτέλεσμα το περσινό τέτοια εποχή, περίπου τέτοια εποχή, να είναι αρκετά πιο κάτω, αλλά αρκετά μακριά πάλι από το δεύτερο και το τρίτο κόμμα. Είναι αρκετά μακριά. Αυτή η δημοσκόπηση δείχνει ότι είναι τα δύο κόμματα που ακολουθούν τη Νέα Δημοκρατία να έχουν περίπου λιγότερο από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Μήπως αυτά τα ποσοστά τα οποία βλέπετε στις δημοσκοπήσεις σας έχουν εφησυχάσει με αποτέλεσμα να μην ασχολείστε τόσο όσο θα έπρεπε με θέματα όπως η ακρίβεια και η μισθή, για παράδειγμα. Αντιθέτως, η Νέα Δημοκρατία κυρίως η ακρίβεια, και με το παράδειγμα του ίδιου της, του αρχηγού, του πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι όλοι έξω, είναι στους δρόμους, μιλάει με τους πολίτες, περνάει το μήνυμα που πρέπει να περάσει, δείχνει διάθεση να βελτιώσει πράγματα, ακόμα και αν θέλετε διάθεση αυτοκριτικής. Το αντίθετο, θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία εδώ και πάρα πολλές ημέρες είναι ολόκληρη στους δρόμους. Θα πω όμως κάτι. Δεν είπα ότι δεν είσαι στους δρόμους. Κ. Μητσοτάκης πραγματικά οργώνει και τη χώρα. Διάθεση όμως όλοι αρχηγοί. Με διάθεση να ακούσουμε, ναι, με διάθεση να βελτιωθούμε και κακά τα ψέματα και με αυτοκριτική. Όμως αυτό δεν αναιρεί τη συνολική εικόνα μιας χώρας η οποία στους βασικούς δείκτες
Βλέπουμε ότι τα τελευταία 5 χρόνια έχει μια διαρκή πρόοδο. Προφανώς η ακρίβεια είναι εδώ, δεν την παραγνωρίζω. Παρά τη βελτίωση κλίματος που κατέγραψε το ΙΕΛΚΑ, ανεξάρτητος φορέας. Το οποίο το ΙΕΛΚΑ κάνει έρευνες γύρω από τα καταναλωτικά προϊόντα. Ναι. Ένας ανεξάρτητος φορέας. Παρά τα προβλήματα στις πλουτοπαραγωγικές χώρες όπως η Ουκρανία, γίνεται ένας τίμιος αγώνας με πρόστιμα πρωτοφανή για την Ελλάδα. Ναι, ο πολίτης έχει πρόβλημα, το αναγνωρίζουμε. Όμως μην ισοπεδώνουμε. Ναι. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μείωσε 52 φόρους, μείωσε τον εμβληματικό έμφυα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αύξησε όσο μπορούσε τις αυξήσεις, τις συντάξεις. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αύξησε τον κατώτατο μισθό. Και θα πω και κάτι, και μια και αναφερθήκατε και στις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία έχει το γράφημα το συγκεκριμένο δείχνει το τελικό αποτέλεσμα με την αναλογή. Το είπα και εγώ. Αν θα βάλετε τον πίνακα της MRB με τη σύγκριση του ποσοστού στη μέτρηση του Ιανουαρίου, η Νέα Δημοκρατία κερδίζει μία μονάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σχεδόν στα ίδια, κερδίζει 0,1%. Ναι. Τη στιγμή που έχει εντείνει ο κύριος Κασελάκης στη ρητορική του, το ΠΑΣΟΚ καταγράφει όντως μία άνοδο 0,6%, αν δεν κάνω λάθος. Η ελληνική λύση παραμένει σταθερή, παρά το ότι έχει βγει από την εξίσωση το κόμμα των Σπαρτιατών. Η πλεύση ελευθερίας και η νίκη ξεφουσκώνουν σημαντικά με απώλειες περίπου της μία, ίσως και παραπάνω μονάδας. Η Νέα Αριστερά όντως καταγράφει μια σημαντική αύξηση και βλέπουμε τη φωνή της λογικής, ένα κόμμα το οποίο από το χώρο σας είναι μονοπρόσωπο, είναι σαν τις μονοπρόσωπες εταιρείες. Ναι. Δεν γνωρίζουμε ποιοι το στελεχώνουν, δεν γνωρίζουμε τίποτα. Να παίρνει μία δύναμη από τους Σπαρτιάτες. Η Λατινοπούλου ήταν υποψήφια βουλευτής με την Νέα Δημοκρατία. Ναι. Έχει ενδιαφέρον ότι είναι μια δημοσκόπηση χωρίς τους Σπαρτιάτες πλέον. Έτσι. Ναι, χωρίς άποψη πολιτικής ανάγνωσης. Αλλά πάνε κάπου υποψήφιοι ότι η Νέα Δημοκρατία, χωρίς να έχει, και είναι δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία προχώρησε κατά των Σπαρτιατών. Άρα στην εξίσωση δεν μπαίνουν ωφέλη της Νέας Δημοκρατίας από αυτό το κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία ενισχύεται, κατά τη γνώμη μου, γιατί έχει έναν όριμο και σύγχρονο πολιτικό λόγο. Ο δε, κατά τη γνώμη μου πάλι, αλλοπρόσαλος πολιτικός αντιπολιτευτικός λόγος του κυρίου Κασελάκη, φαίνεται ότι δεν αποδίδει, ότι δεν προχωρά. Τώρα το ΠΑΣΟΚ κερδίζει κάποια πράγματα, να το δούμε. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι η όριμη πολιτική που ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αποδίδουν καρπούς. Λοιπόν, πάμε στην πολιτική του αλλοπρόσαλου, όπως είπατε, πολιτικού λόγου, στον εκπρόσωπο του κόμματος. Δηλαδή, είναι η δικιά μου εκτίμηση προφανώς. Ναι. Εγώ θέλω να μείνουμε στο θέμα. Καλά, είμαι αλλοπρόσαλο στον λόγο, ας πούμε. Ναι, αυτό. Πάμε στον κύριο Παπά. Μπορώ να πω και άλλα λάθη. Δεν θέλω να μιλήσουμε τόσο για τη δημοσκοπή. Για τα παπιών, για τα να μην μιλήσουμε για τη δημοσκοπή, γιατί να θυμίσω ότι οι δημοσκοπήσεις της τελευταίας εκλογής του 2023 δείξανε ποιος ήταν πρώτος, δεύτερος, τρίτος κλπ. Αλλά πέσανε δραματικά έξω στο αποτέλεσμα. Πάντα είμαστε, είναι φωτογραφία της στιγμής, προφανώς. Ας κρατήσουμε λοιπόν μια πισινή, μην τυχόν και δούμε άλλα πράγματα στην κάλπη από αυτά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Ωστόσο, αυτά βλέπουμε, γι' αυτά μιλάμε. Πάμε λοιπόν. Εσείς έχετε, βλέπω και μαθαίνω και από το ρεπορτάζ, ότι είχε αποφασίσει ο Κασελάκης να δώσει ρέστα στο κομμάτι αυτό. Ακρίβεια, μισθή, αγοραστική δύναμη και όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω, κύριε Ξενάκη, ότι αυτά είναι τα οποία με την ελληνική κοινωνία. Είναι τεράστια η ανυποχώρητη ακρίβεια. Με 5,2 τρέχει ο πληθωρισμός των τροφίμων. Με 5,8 τρέχει ο πληθωρισμός στα ρούχα, στα υποδήματα, σε όλα αυτά τα οποία είναι τραγικό. Τώρα, αν συνυπολογίσει κανείς το ιδιωτικό χρέος, το οποίο αυξάνεται συνέχεια, αν συνυπολογίσει κανείς ότι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας αυτή τη στιγμή πλήττεται πολύ σοβαρά, τα μικροβιολογικά εργαστήρια, όλα τα μικροβιολογικά εργαστήρια της χώρας βρίσκονται σε απεργία, γιατί το clawback πλέον δεν το αντέχουν. Το clawback, το οποίο τους επιβάλλεται ήδη από το 2011. Ενώ την ίδια ώρα, συγγνώμη, ασφαλισμένοι στα παραπεμπτικά για εξετάσεις. Ναι. Δίνουν ένα ποσό από 1 ως 3 ευρώ παραπάνω. Θα το πω και αυτό. Μας τηλεφωνούν κάθε μέρα γι' αυτό, και θέλω να το πω έτσι. Κάθε μέρα μας τηλεφωνούν, γιατί και το ευρώ, και εκεί καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι το 1 ευρώ και τα 2 ευρώ, που για εμάς όλους που συζητάμε εδώ πέρα μπορεί να μην είναι σημαντικό. Αλλά για τους ανθρώπους μας παίρνουν για το ευρώ. Έχουμε λοιπόν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να επιβιώσουν. Μόνο οι μεγάλοι όμιλοι θα επιβιώσουν αν συνεχίσει αυτό το clawback. Έχουμε τις κλινικές, τις μικρομεσαίες κλινικές της χώρας, και μιλάμε πάνω από 100 κλινικές της χώρας, που και αυτές βρίσκονται στα πρόθυρα των απεργιών, γιατί το rebate που τους επιβάλλει η κυβέρνηση, πάλι προς όφελος των 4-5 μεγάλων ομίλων, στην ουσία τις οδηγεί στο κλείσιμο.
Έχουμε την τεράστια ακρίβεια, έχουμε τη φορολογία, η οποία έχουμε την προκαταβολή φόρου, την απροειδοποίητη φορολόγηση των τελευταίων επαγγελματιών. Έρχεται και ο λογαριασμός για εξελίξεις επαγγελματίες. Και θα πω λίγο για την υγεία. Και για τα παραπεμπτικά τα οποία πληρώνουν οι ασθενείς, αποσύρονται κρίσιμα φάρμακα αυτή τη στιγμή από την αγορά. Το Λοναρίν, μπορώ να πω το όνομα γιατί είναι μοναδικό, και το Λοναλγκάλ. Έχουμε ένα σώρο δυσκολίες στο να χορηγηθούν φάρμακα σε ασθενείς. Δέχομαι καταγγελίες καθημερινά το υγρό οξυγόνο, για παράδειγμα, το οποίο είναι απαραίτητο σε ασθενείς οι οποίοι έχουν πνευμονική ίνωση. Δεν χορηγείται με εξαιρετικές δυσκολίες, με αποτέλεσμα κόσμος να πεθαίνει. Και όλα αυτά σε μια υγεία που ιδιωτικοποιείται, σε έναν κόσμο που ψάχνει για χειρουργία πυκνωσμένα. Και να πω για τη δημοσκόπηση ένα μικρό σχόλιο να κάνω. Δεν θέλω γι' αυτό. Ξέρετε, θέλω, γιατί αυτό που κάνετε τώρα είναι μια περιγραφή της κατάστασης. Ο κόσμος όμως την περιγραφή την περιμένει από εμάς, το Δημήτρη. Έχουμε λοιπόν λύσεις. Από εσάς περιμένει μια απάντηση στο ότι εμείς λέμε απέναντι σε αυτό ότι πρέπει να κάνουμε αυτό για να βοηθήσουμε τον κόσμο. Αυτό πρέπει να ακούσουμε. Εμείς καταρχήν στο κομμάτι της υγείας είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και για το κομμάτι της διακυβέρνησης 15-19, γιατί αυτά τα οποία γίνανε στην υγεία, η ένταξη των ανασφάλιστων των 2,5 εκατομμυρίων στο σύστημα υγείας. Το ότι έγιναν οι τοπικές μονάδες υγείας, τα αυτόνομα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Σας ζήτησα όμως να πάμε στο θέμα της κομμάτι της ακρίβειας. Έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη, κοστολογημένη πρόταση. Και μιλάμε όχι μόνο για μέτρα τα οποία θα στοιχήσουν δημοσιονομικά, αλλά πώς θα καταπολεμήσουμε την εσχροκέρδεια. Μιλάμε για τη ρεσία στις εταιρείες τις οποίες εσχροκερδούν. Μιλάμε για διασύνδεση του προστίμου που επιβάλλεται με τον τζίρο των εταιριών. Όχι δηλαδή. Και επίσης έλεγχο στο κέρδος, στο ποσοστό του κέρδους που έχουν η πηγή της ακρίβειας, οι εταιρείες διήλυσης, οι τράπεζες, οι εταιρείες ενέργειας. Κύριε Παπα, μιλάτε εσείς και τα στελέχη και ο κύριος Κασελάκης εκτρέφει την κουβέντα στο σπίτι του στο Κολωνάκι και στο παπιόν που φόρεσε. Ο κύριος Κασελάκης δεν έχει πάει τον αγώνα των στελεχών και τον αγώνα των εταιρεών. Κύριε Παπαδόπουλε, σήμερα μπορείτε να δείτε τις τρεις διαφημίσεις οι οποίες κυκλοφορούν για την ακρίβεια, για τη φορολογία και για την υγεία που περιλαμβάνει η κάθε μία 4-5 θεμελιώδεις προτάσεις για το πώς μπορεί να ανατραπεί το κλίμα. Μιλάμε για τα τρία. Δεν έχετε στρατηγική. Άρα δεν έχετε και πρόταση. Ακούστε τις, λοιπόν, αν θέλετε, μπείτε στην καμπάνια να δείτε τι λέμε. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω για τη δημοσκόπηση, να μην κλέβω και το χρόνο των υποψηφίων, γιατί νομίζω ότι θέλουν να μιλήσουν και, το δικαιούνται περισσότερο από εμάς. Αυτό που θέλω να πω. 18%, η MRB είχε 18% αδιευκρίνηση ψήφος αυτή την δημοσκόπηση. Τεράστιο το 18, το 25 μέρες πριν από τις εκλογές. Εγώ θεωρώ ότι το αποτέλεσμα των εκλογών θα είναι μια έκπληξη. Νομίζω ότι το κλίμα το οποίο βιώνουμε είναι ένα κλίμα το οποίο μοιάζει αρκετά και με το κλίμα του 2012, ίσως όχι με όλες τις δραματικές διαστάσεις. Οπότε θεωρώ ότι να μην επαναπάβεται ούτε η Νέα Δημοκρατία στα υψηλά της ποσοστά, ούτε όσα κόμματα επαναπάβονται στα ποσοστά τους. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι ένα ράπισμα για την κυβέρνηση αυτό το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Ερώτηση γρήγορη. Αυτό, αν το δούμε στην κάλπη, θα είναι ράπισμα? Αν δούμε αυτό στην κάλπη. Αν το δούμε, λέω, αυτό που είδαμε πριν στην κάλπη, θα είναι ράπισμα? Όχι, εγώ θεωρώ ότι θα είναι μια μερική επιτυχία της κυβέρνησης το να πιάσει αυτό το 33% που έβαλε ως στόχο. Λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, για να ακούσουμε εσάς. Και θα ήθελα να πω πριν, γιατί ξεκινήσατε να λέτε για τη στέγαση, ότι στη χώρα μας η δαπάνη σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα για τη στέγαση φτάνει περίπου 34%, ενώ ο ευρωπαϊκός μεσόρος είναι 17-16%. Άρα έχουμε τη διπλάσια αφαίρεση εισοδήματος από το ελληνικό και νοικοκυριό από ό,τι είναι ο ευρωπαϊκός μεσόρος. Και έχει μειωθεί και η ιδιωτικατοίκηση. Η ιδιωτικατοίκηση έχει πάει σαστικά κατά από το 79% στο 61%, και αυτό γίνεται κυρίως μέσω του ιδιωτικού χρέους. Έχουμε 60.000 πληστηριασμούς το χρόνο τελευταία τριετία, γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατήργησε το 2020 την προστασία και πρώτης κατοικίας και αγροτικής γης, ενώ υπήρχε ευρωπαϊκή οδηγία, η 1023/19, που επέτρεπε στα κράτη-μέλη να έχουν προγράμματα προστασίας πρώτης κατοικίας. Θέλω να πω το κομμάτι της ακρίβειας, το είπε ο κ. Παπάς, 1,2% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τροφίμων στην υπόλοιπη Ευρώπη Φεβρουάριο με Μάρτιο, 5,2% σε εμάς. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται ένα ράλι που συνεχίζεται. Και αν δούμε όλα τα μέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση, έχουν ένα χαρακτηριστικό. Τα ανακοινώνει 2 μήνες πριν εφαρμοστούν. Στο δίμηνο που τα ανακοινώνει, οι τιμές κάνουν ράλι. Και όταν απλά εφαρμοστούν, επιστρέφουν εκεί που ήταν όταν διαγνώστηκε η ανάγκη να πάρθουν μέτρα. Και έχουμε το αποτέλεσμα, το οποίο είναι ακριβώς η καρδιά του κοινωνικού ζητήματος που έχει η χώρα αυτή τη στιγμή, να είσαι τρίτη χώρα στην κερδοφορία των επιχειρήσεων σε ρυθμό αύξησης, το οποίο είναι θετικό. Αλλά αυτή η κερδοφορία είναι κατανεμημένη ανισότιμα. Οι μικρομεσαίοι είναι εκτός,
εταιρείες, δηληστήρια, εταιρείες τροφίμων, εταιρείες ενέργειας, τραπεζικός τομέας που δεν δανείζει καν, απλά έχει υπερκέρδη τις χρεώσεις που κάνει. Και είσαι δεύτερη χώρα από το τέλος σε αγοραστική δύναμη και σε ρυθμό αύξησης των πραγματικών μισθών. Ο μέσος μισθός στην Ευρώπη είναι 39.000 ευρώ ετήσιος, εσένα είναι 18.000. Η κυβέρνηση λέει ότι αύξησε τον κατώτατο μισθό 20% τελευταία διετία, δεν λέει ότι αυξήθηκε 32% η ακρίβεια το ίδιο διάστημα. Άρα, ακόμα και οι μισθωτοί που είδανε την αύξηση του κατώτατου μισθού έχουν απώλεια αγοραστικής δύναμης. Και το 1,7 εκατομμύρια που δεν αμείβεται με τον κατώτατο μισθό δεν έχει καμία αύξηση, γιατί η κυβέρνηση δεν επαναφέρει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και δεν κυρώνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2024-2022 που λέει ότι χώρες κράτη-μέλη που έχουν μικρό ποσοστό κάλυψη όπως εμείς πρέπει να εκπονήσουν σχέδια. Τι θέλω να πω τώρα για αυτό. Είπε για τη συντάξη ο κ. Μαργόπουλος. Οι συνταξιούχοι αυτή τη στιγμή έχουν δεν μιλάμε για αυτούς σχεδόν καθόλου στην προηγούμενη 2,6% λέει η κυβέρνηση. Ναι, ο πληθωρισμός τρέχει πάρα πολύ. Και περίπου η μισή από εκείνους που φαίνεται να έχουν μεικτή αύξηση με την αύξηση που έγινε, επειδή υπάρχει ακόμα εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, δεν την παίρνουν στην τσέπη. Είναι ψευδής ότι πήραν 1,5 εκατομμύριο αύξηση. Πήραν περίπου 900.000 καθαρή αύξηση. Οι υπόλοιποι πρέπει να είναι μεικτοί, αλλά βλέπουν να την τρώει εισφορά αλληλεγγύης. Εμείς τι λέμε λοιπόν. Λέμε επαναφορά του ΕΚΑΣ για 500.000 χαμηλούς συνταξιούχους. Λέμε άμεσα προστασία πρώτης κατοικίας. Λέμε άμεσα ξανά 240 δόσεις για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες και πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Λέμε αναπτυξιακή τράπεζα για να μπορεί να παίξει ένα ρόλο στο να ενισχύσει τη μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία δεν πήρε σχεδόν τίποτα από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα πήραν όλα οι επιχειρήσεις που είχαν ήδη. Οι μικρές, το 3% πήρε σχεδόν το σύνολο του Ταμείου Ανάκαμψης. Από εργαλείο που θα μπορούσαν να ψηφιοποιηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έγινε εργαλείο αθέμιου ανταγωνισμού εις βάρος τους. Λέμε επαναφορά συλλογικών διαπραγματεύσεων, επαναφορά μετενέργειας των κλαδικών συμβάσεων, λέμε να υπάρχει το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στην Ελλάδα. Τα έχετε κοστολογήσει όλα αυτά. Όλα αυτά είναι διαρθρωτικά μέτρα σε μεγάλο βαθμό. Δεν έχουν κόστος, λέτε, so, δημοσιονομικό. Έχει κόστος, ναι. Έχει κόστος το να λέω ότι μπορεί το σωματείο να πάει στο ΝΟΜΕΔ αν δεν κάθεται ο εργοδότης για να διαπραγματευτεί. Είναι μέτρο διαρθρωτικό. Ναι. Το ΕΚΑΣ που λέτε, το έχουμε κοστολογήσει και το έχουμε παρουσιάσει. Είναι ελάχιστο κονδύλι σε σχέση με αυτά που θα πανάει η κυβέρνηση. Να σου πω ένα πάρα πολύ απλό. Η κυβέρνηση ψήφισε νόμο το 2020 για να μην φορολογούνται οι servicers, όχι τα funds. Τα funds δεν μπορούν, είναι λοδαπά. Οι servicers στη χώρα, και ο Άρης Πάγος είπε ότι αυτό είναι και νόμιμο, όπου 570 εκατομμύρια κερδοφορία είχαν το 2023 από πληστηριασμούς και από εισπράξεις τα κόκκινα δάνεια. Αυτά γιατί να μην φορολογηθούν και να έχουμε έσοδα για να πάνε στο ΕΚΑΣ ή για να πάνε σε πολιτικές οι οποίες θα στηρίξουν το κοινωνικό κράτος ή να πάνε στη δημόσια υγεία, όπου βλέπουμε το Ταμείο Ανάκαμψης να έχει κονδύλια για τη δημόσια υγεία, αλλά δεν το έχουμε δει στην πράξη. Μάλιστα. Να διατίθενται. Βάλτε μια τελεία. Ένα μόνο να πω και εγώ για τον Γκάλο. Αν η και εγώ θα θέλω να συμφωνήσω ότι αν το αποτέλεσμα που καταγραφεί είναι αυτό. Ναι. Και εγώ θα θεωρήσω ότι δεν είναι, θα είναι ένα πολύ μέτρο αποτέλεσμα και για εμάς και για την αντιπολίτευση. Εδώ πρέπει να υπάρξει ένα ισχυρό μήνυμα αποδοκιμασίας της κυβέρνησης να πέσει κάτω από 30%, γιατί έχει αποτύχει και στα κοινωνικά και στην ασφάλεια, όπου βλέπουμε τι συμβαίνει, και στο επιτελικό κράτος. Εδώ βλέπω σήμερα ότι βγαίνει ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ και λέει: δεν θέλω άλλο να υπογράφω απευθείας αναθέσεις. Δεν σας προβληματίζει όμως ότι 25 μέρες πριν μας προβληματίζει. Αυτό λέω. Κύριε Μαρτόπουλε, λέω πολύ σοβαρά ότι αν το αποτέλεσμα είναι αυτό. Αυτό το γυρίσουμε εκεί, γιατί το αποτέλεσμα είναι αυτό. Θα είναι μια διατήρηση της ηγεμονίας της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε λοιπόν, να μιλήσουμε πολιτικά, να καταλάβει ο κόσμος ποιες είναι οι απόψεις κάθε κόμματος. Και θεωρώ ότι αν το Πασόκ είναι δεύτερο, θα εγγυηθεί την ανασύνθεση του χώρου με υγιείς όρους και θα μπορούμε να έχουμε πολιτική αλλαγή στις επόμενες εκλογές. Την οποία αλλαγή την έχει ανάγκη ο τόπος, δεν είναι ανάγκη του Πασόκ. Πάντως οι ψηφοφόροι άλλα λένε τις μετρήσεις. Το έχω στο μυαλό μου να το κουβεντιάσουμε αυτό για να έχει μια. Και μια, εσύ να βγάλει και ένα συμπέρασμα όπως μας βλέπει, να μείνουμε λίγο στην ουσία του Θεού, όχι λίγο, να μείνουμε στο θέμα της ουσίας που είπαμε πριν, κύριε Σακελαρίδη, της ακρίβειας των μισθών και το θέμα της στέγασης, όπως είπε ο κύριος Τσουκαλάς, το θέμα της υγείας, θα το δούμε και αυτό, και να ακούσουμε και από εσάς, έτσι επίσης, προτάσεις. Που μπορεί να είναι και εφαρμόσεις ρεαλιστικές, κοστολογημένες, γιατί η κυβέρνηση τι λέει, ότι η αντιπολίτευση ωραία τα λέει, αλλά λέει, πάλι, ουσιαστικά χρησιμοποιεί τη θεωρία του λευτόδεντρου. Μάλιστα. Την οποία εσείς την έχετε ζήσει και παλιότερα. Λοιπόν, θυμάμαι τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, στον Άγιο Δημήτριο πριν από 3 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος είπε, με εντυπωσίασε όταν το άκουσα, ότι
οι τιμές στα τρόφιμα έχουν αρχίσει και πέφτουν μετά τα μέτρα της κυβέρνησης. Βλέπουμε σήμερα τα στοιχεία της Ελστάτ, τα οποία όχι απλώς διαψεύδουν τον Πρωθυπουργό, αλλά στην πραγματικότητα επιβεβαιώνουν όλους εκείνους που έπεσαν από τα σύννεφα όταν άκουγαν τον κύριο Μητσοτάκη να δείχνει αυτή την απόσταση που έχει η πολιτική του, η αντίληψή του, ο τρόπος με τον οποίο κάνει πολιτική επικοινωνία με την πραγματικότητα. Και όταν υπάρχει αυτή η απόσταση, όταν υπάρχει αυτό το κενό, ξέρετε, η αγανάκτηση στον κόσμο μεγαλώνει. Όταν ο κόσμος βλέπει από τη μία στο ράφι του σούπερ μάρκετ τα προϊόντα, τα τρόφιμα, τα βασικά είδη διατροφής να αυξάνονται και ακούει τον Πρωθυπουργό από την άλλη να λέει ότι πέφτουν, τότε καταλαβαίνει ο κόσμος ότι κάτι δεν πάει καλά. Και εδώ υπάρχει μια προσπάθεια επικοινωνιακής κάλυψης του ζητήματος της ακρίβειας, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει. Δεν μπορεί να περάσει γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει. Και έρχομαι τώρα στα συγκεκριμένα. Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός είναι σαν τη χιονοστιβάδα. Αν δεν την αντιμετωπίσεις στην αρχή, όταν πριν μεγαλώσει, πριν γιγαντωθεί, πριν κλιμακωθεί, με συγκεκριμένα μέτρα, μετά τρέχεις από πίσω της και δεν μπορείς εύκολα να την ανακόψεις. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και εδώ είναι οι πολιτικές ευθύνες, και θα έρθω και μετά στα μέτρα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε μιλώντας αποκλειστικά και μόνο για μια ακρίβεια η οποία είναι εισαγόμενη. Φταίει ο πολέμος στην Ουκρανία, φταίνει οι αυξήσεις των πρώτων υλών και ούτω καθεξής. Δεν έβλεπε τόσο καιρό στην Ελλάδα ότι οι τιμές αυξάνονται με ραγδαίο τρόπο σε σχέση με τους μέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έβλεπε ότι η απληστία των σούπερ μάρκετ, των τραπεζών, των εταιριών ενέργειας δημιουργούν αυτά τα τεράστια περιθώρια κέρδους, τα οποία είναι στην ουσία αντλούνται από το εισόδημα του κόσμου και δεν πήρε τα κατάλληλα μέτρα στη σωστή στιγμή. Έσπευσε αργότερα να πάρει κάποια μέτρα τα οποία αν τα έπαιρνε προθύστερα θα μπορούσαν να έχουν μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς τρέχουμε πίσω από τον πληθωρισμό και πίσω από την ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι τρία πράγματα. Προτάσεις. Πρώτον, το ράφι. Αυτό που συμβαίνει δηλαδή με την ολιγοπωλιακή διάρθρωση των σούπερ μάρκετ και άλλων κλάδων που υπάρχουν σημαντικών για την ελληνική κοινωνία και εκεί πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η Νέα Αριστερά έχει κάνει συγκεκριμένες προτάσεις. Μιλάμε για τον τρόπο με τον οποίο τιμολογούνται τα προϊόντα από τους προμηθευτές. Με τα πιστωτικά τιμολόγια τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στο σούπερ μάρκετ να αυξάνουν τις τιμές και στην ουσία να ρίχνουν και τους προμηθευτές αλλά και τους καταναλωτές, να υπάρξει κατάργηση των πιστωτικών τιμολογίων. Μιλάμε για περισσότερους ελέγχους, ενίσχυση των ελέγχων, έλεγχος στο μεικτό περιθώριο κέρδους των εταιριών, έτσι ώστε να μην υπάρχει ο λεγόμενος πληθωρισμός απληστείας, μείωση ειδικών φόρων κατανάλωσης και ΦΠΑ και ούτω καθεξής. Δεύτερο ζήτημα όμως για την ακρίβεια, οι μισθοί. Σύμφωνα με την Εργάνη, συγκεκριμένα στοιχεία, κάτω από 1.000 ευρώ μεικτά το 55% των εργαζομένων. Κάτω από 700 ευρώ μεικτά, το τονίζω, μεικτά το 20% των εργαζομένων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, που είναι καλό προφανώς και συμφωνούμε όλοι, αν δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας για να επεκταθούν αυτές οι αυξήσεις στα άλλα μισθολογικά κλιμάκια, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για δυνατότητες αύξησης του μισθού. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων καταγγέλει ότι ούτε οι τριετίες, αυτό ο νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση πριν από λίγο καιρό, αφήνοντας έξω αναδρομικά αυτούς από το 2012, αλλά ούτε για αυτούς για τους οποίους το ψήφισε δεν εφαρμόζονται. Όταν δεν υπάρχει ένα σώμα επιθεώρησης εργασίας που να κάνει ουσιαστικούς ελέγχους, πραγματικούς ελέγχους, να βγάζει πορίσματα, όχι να παραπέμπει απλώς τη δικαιοσύνη, τις εργατικές αντιπαραθέσεις. Και πρόστιμα. Εδώ δεν βγάζει καν πόρισμα πλέον. Πλέον δεν ασχολείται. Τα παραπέμπει όλα το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Άκουγα πριν τον κύριο Μαρκόπουλο, έτσι για να του πετάξω και τον πάει. Είμαι σίγουρο, το ξέρω. Τον είδα ότι γύρισε. Σηκώθηκαν οι κεραίες του. Λοιπόν, άκουσα τον κύριο Μαρκόπουλο όμως, ο οποίος έλεγε για τον τουρισμό ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση εργασίας από την πλευρά των ξενοδόχων. Υπάρχουν 80.000 κενές θέσεις αυτή τη στιγμή. Ποιο είναι όμως το πρόβλημα, γιατί έχουμε, κύριε Μαρκόπουλε, αυτές τις 80.000 κενές θέσεις? Επειδή οι μισθοί οι οποίοι δίνονται στους ανθρώπους που δουλεύουν σε ζώνη 7 μέρες την εβδομάδα, 12 ώρες την ημέρα, είναι ελάχιστοι, είναι κάτω από 1.000 ευρώ μεικτά. Ποιος θα πάει να δουλέψει, να κάνει σεζόν κάτω σε τόσο δύσκολες συνθήκες? Επομένως, το εργασιακό κουμπώνει με αυτό το κενό. Και το τρίτο, επιτρέψτε μου, τελευταία κουβέντα. Τρίτη πτυχή για την ακρίβεια είναι αυτό που λέμε για το κοινωνικό κράτος. Οι δαπάνες για την υγεία αυξάνονται διαρκώς. 35% είναι οι δαπάνες που δίνει ο κόσμος από την τσέπη του, επί το σύνολο των συνολικών δαπανών, για την δημόσια υγεία από την τσέπη του. Τη στιγμή που στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 13%. Γιατί να συμβαίνουν όλα αυτά στην Ελλάδα, γιατί να είμαστε χειρότεροι στις στατιστικές, στις αρνητικές, πάντοτε, οι πρώτοι μάλλον, και οι τελευταίοι στις καλές στατιστικές. Δεν μπορούν να συμβαίνουν αυτά. Ένα δευτερόλεπτο, επιτρέψτε μου, κυριολεκτικά ένα δευτερόλεπτο. Το κομμάτι της υγείας είναι κάτι το οποίο το ακούμε παντού. Συνδέεται όμως με την ακρίβεια. Θα το πούμε ξεχωριστά. Συνδέεται με την ακρίβεια. Πάντως, πώς συμβιβάζεται, και θα πει ο κ. Μαρκόπουλος, το λέω για όλους. Πώς συμβιβάζεται, το έχουμε ξανασυζητήσει, βέβαια, να το ξαναπούμε.
η κοινωνική δυσφορία, η ανησυχία, το ζόρυδο, να μην το πω παραπάνω, με το πώς αντίκρισμα βγαίνει το πολιτικό. Δεν υπάρχει μια τεράστια απόσταση. Πρέπει να αν ρωτάτε εμάς, πρέπει να βγει από την κάλπη πολιτικό υποκείμενο που μπορεί να έχει αξιόπιστο λόγο. Μήπως έχει καταφέρει. Γι' αυτό είναι κρίσιμο να το πάσω δεύτερες εκλογές. Τα προβλήματα να έχει περάσει στην κοινωνία. Ένα περίπου καλά πάμε. Έχει περάσει ένα ότι θα κυβερνάει. Έχει περάσει ότι δεν είναι εφικτή η πολιτική αλλαγή. Και αυτό έχει περάσει γιατί ακριβώς δεν υπάρχει ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση που να μπορεί να συναρθρώσει και την αξιοπιστία. Και εσείς εδώ είστε πάντως. Όταν γίνουμε μετά τις εκλογές δεύτερο κόμμα και είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση, ουσιαστικά, τότε θα δείτε ότι θα εγγυηθούμε και την ανασύνδεση του χώρου και θα έχουμε πολιτική αλλαγή πάρα πολύ άμεσα. Το ερώτημα είναι αυτό που έβαλε ο Δημήτρης. Αλλά θα ήθελα και επί της ουσίας των προτάσεων κάποιων που ακούστηκαν. Να μου απαντήσετε, γιατί υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία ακούω για παράδειγμα, συλλογικές συμβάσεις. Έχουμε να δούμε συλλογικές συμβάσεις σε πολλούς κλάδους. Ευρωπαϊκή οδηγία. Στο δικό μας, το δημοσιογραφικό. Έτσι, συλλογικές συμβάσεις έχουμε να δούμε, δεν ξέρω από πότε. Την οικονομική άποψη του κάθε κόμματος περίπου την άκουσαν οι συμπολίτες μας. Ναι. Αν όμως ένας πολίτης απομονώσει αυτά που είπαμε, προφανώς πρόκειται για αξιόλογους συναδέλφους με πολιτικό λόγο και άποψη είπα, να καλή και, ναι. Και οι τρεις, μιλώ ναι. Εκτός του εαυτού μου. Όμως υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Όποιος άκουσε εμένα, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία εν προκειμένου ναι, ναι. Προσωπικά εγώ εκφράζω την κομματική θέση, ακούει μια παραδοχή των προβλημάτων, όμως ακούει και μια προσπάθεια. Όποιος άκουσε τους τρεις άλλους συναδέλφους, και προφανώς δεν αναφέρομαι ξαναλέω στα πρόσωπα, στις θέσεις των κομμάτων παρουσιάζουν μια κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα η οποία απέχει. Δεν λέω ότι δεν είναι δύσκολη, δεν λέω ότι δεν υπάρχει ακρίβεια και δεν λέω ότι δεν υπάρχει γιατί απέτηση. Γιατί έχουμε άλλο πληθωρισμό των θεμών εμείς κι άλλο οι Ευρωπαίοι. Καλύτερα. Mm. Όμως απέχει από την εικόνα λαϊκής δυσφορίας, μη σας πω για κάποιους και δεν μιλάω εν προκειμένου για τους συγκεκριμένους και πάλι, οι οποίοι περιγράφουν μια εικόνα κοινωνικής εξέγερσης. Όχι, αλλά Έλληνας... οι αριθμοί όμως, ας πούμε, λένε ότι είμαστε πρώτα τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αγοραστική δύναμη. Θα σας θυμίσω ότι παραλάβαμε ο βασικότερος δείκτης κοινωνικής δυσφορίας και λαϊκής αντίδρασης τα χρόνια, τα προηγούμενα της οικονομικής μεγάλης κρίσης ήταν ο δείκτης της ανεργίας. Ναι. Όταν είχαμε προσεγγίσει το 20% και ήταν ένα κοινό πρόβλημα. Αυτό αντιμετωπίστηκε από όλες τις κυβερνήσεις. Είτε τη συγκυβέρνηση, είτε τη Νέα Δημοκρατία μετά με τον κ. Μητσοτάκη, είτε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, όταν αυτό το μέγεθος. Το πήγε 10 η Νέα Δημοκρατία και έχει δίκιο, αλλά τώρα πήγε στο 11. Θα πω κάτι. Άρα πρέπει να ξαναδούμε τι συμβαίνει τώρα. Εγώ δέχομαι ότι η ανεργία μειώθηκε τα προηγούμενα 5 χρόνια. Η ανεργία έχει αποκλιμακωθεί. Σήμερα όμως φαίνεται να διορθώνεται προς τα πάνω. Κύριε Σακελαρίδη, εγώ το λέω γιατί γνωρίζω αρκετά τα θέματα της οικονομίας σαν πρώην δημοσιογράφος, όχι για κάποιον άλλο λόγο. Αυτή τη στιγμή οι μισθοί που προσφέρονται στην πλειοψηφία των σοβαρών, επαναλαμβάνω, των σοβαρών τουριστικών επιχειρήσεων είναι πολύ καλύτεροι του κάτω των 1.000 ευρώ που αναφέρεται. Είναι και ο μόνος κλάδος που έχει κλαδική σύμβαση. Αυτή για να τη στιγμή, αλλά όποιος γίνεται πάρτι απλήρωτης υπερορίας, έχουν και κλαδική σύμβαση. Όποιος αναζητήσει σοβαρά εργασία στον χώρο του τουρισμού μπορεί να βρει 1.600, 1.800, ακόμα και πάνω από 2.000 ευρώ. Άρα περιγράφεται μια κοινωνία και μια αγορά εργασίας τουλάχιστον σε έναν κλάδο η οποία δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Εγώ δεν αρνούμαι τα προβλήματα, δεν περιγράφω παράδεισο εδώ στον πολίτη. Από την άλλη πλευρά όμως η αύξηση του κατώτατου μισθού, αν δεν κάνω λάθος, 4 μέσα σε 5 χρόνια. Οι 3 είναι δικές σας. Θέλω να πω όμως, είναι μια πραγματικότητα. Δεν την είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Απλά τη στρώει ακρίβεια. Προσέξτε. Και εδώ όμως, κύριε Παπά, θα πρέπει να αναγνωρίσετε ότι σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, υπάρχει και ένα κοινωνικό πολιτικό φαινόμενο το οποίο είναι εισαγόμενο. Σε ένα αντίστοιχο πάνελ, και θα το λέω και θα το ξαναλέω, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία ή στην Ισπανία. Το ίδιο θέμα συζητάμε. Έχουμε χαμηλότερη αγοραστική δύναμη. Έχουμε, έχουμε διαφορετικό πληθωρισμό τροφίμων. Θα σας πω κάτι. Συγκρίνουμε πολλές φορές όμως κανόνια πράγματα. Και έχουμε και πιο μικρούς μισθούς. Θα επιστρέψω στο οικονομικό ρεπορτάζ. Συγκρίνει κάποιος, για παράδειγμα, τις τιμές των βοοειδών στην Ελλάδα, που η Ελλάδα δεν έχει παραγωγή σαν της Γερμανίας στα βοοειδή. Τι να κάνουμε, δεν έχουμε τέτοια παραγωγή. Θα μπορούσαμε και να έχουμε με τη Γερμανία, η οποία είναι μια κατεξοχήν εξαγωγική χώρα στα βοοειδή.
Ναι. Στα αμνοερήφια, για παράδειγμα, κάποιοι που προφήτευαν εσείς θεωρείτε ότι έχουν γίνει οι αλλαγές στα ύψη το Πάσχα, είδαμε ότι η αγορά κινήθηκε. Ένα επίσης, εσείς θεωρείτε ότι έχουν γίνει αλλαγές που θα έπρεπε στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας, που λέει η Moody's ότι δεν έχουν γίνει σε πρωτογενή τομέα μεταποίηση. Γι' αυτό έχουμε όμως, γιατί δεν δουλεύει ο πρωτογενής τομέας. Από την άλλη όμως θα σας απαντήσω ότι μπορεί κάποια πράγματα να μην προχώρησαν γρήγορα, γιατί είχαμε και έναν COVID διετίας. Από την άλλη όμως θα σας θυμίσω τις πολύ μεγάλες πολυεθνικές επενδύσεις που ήρθαν στα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη στη χώρα μας. Η Pfizer, η Microsoft, η IBM. Ακούστε λίγο, μεγάλες επενδύσεις στην τεχνολογία. Ακούστε λίγο. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι αρνείται η Νέα Δημοκρατία πραγματικά να πάρει σοβαρά μέτρα, θεωρούμε εμείς για την ακρίβεια, όπως για παράδειγμα η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Και το παράδειγμα είναι ζωντανό. Η Πορτογαλία που πήρε μέτρα και όντως μείωσε το ΦΠΑ στα τρόφιμα, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κτλ. Ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Πορτογαλία αυτή τη στιγμή τρέχει με μείον 0,1. Άρα στην ουσία μειώνονται οι τιμές των τροφίμων στην Πορτογαλία. Στη Φιλανδία το ίδιο. Η Ελλάδα δεν παίρνει μέτρα, παίρνει αυτά τα, βάζει αυτά τα τσιροτάκια τα οποία χρησιμοποιεί η κυβέρνηση και στην πραγματικότητα δεν λύνει το πρόβλημα. Και έτσι εμείς είμαστε ακόμα στο 5,2. Απ' την άλλη, κύριε Παπά, να σας πω τώρα κάτι όμως. Επειδή είναι πολιτική, εγώ να δεχτώ λοιπόν να δεχτώ την κριτική σας για την οικονομία της συζήτησης. Έχουμε λοιπόν το θέμα της ακρίβειας και το πρόβλημα της πίεσης του Έλληνα. Αυτή τη στιγμή, σήμερα εν προκειμένου, το κόμμα σας ποιο θέμα αναπτύσσει ως κυρίαρχο? Το να πάμε να κυρώσουμε τα τρία πρωτόκολλα με τις μεσχολίες. Να απαντήσουμε και εμείς για την οικονομία. Μην μου αλλάζετε θέμα. Είστε ένα κόμμα το οποίο βάζει αυτογκολ στην ίδια τη θεματική την οποία υποτίθεται. Γι' αυτό δεν θα μιλήσουμε για αυτά, μιλήσουμε για την οικονομία. Μην μου αλλάζετε θέμα όμως. Κύριε Παπά, όρισε σας λέει όμως. Είμαστε κόμμα το οποίο θέλουμε να διακυβερνήσουμε τη χώρα. Είμαστε κόμμα το οποίο θέλουμε να καταθέσουμε μια συνολική πρόταση και προφανώς ασχολούμαστε και με τα θέματα της επικαιρότητας, αλλά έχουμε μια συνολική κυβερνητική πρόταση για την ακρίβεια, για το φορολογικό, για την υγεία, για τη στέγη, για την παιδεία. Η Πορτογαλία, για παράδειγμα, πάει και δαπανά χρήματα. Η Ισπανία φτιάχνει και φτιάχνει 50.000 κατοικίες. Εδώ η κυβέρνηση τι έκανε ως μπάλωμα? 10.000 δάνεια. Αυτή είναι μια διαφορά κουλτούρας και φιλοσοφίας. Η μία κυβέρνηση με τον Γαλλία είπε θα φτιάξω σπίτια να μειώσω το απόθεμα. Και ποιες η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Πού είμαστε σε... Η Πορτογαλία... Ας πω κάτι άλλο. Λέει η κυβέρνηση. Εγώ θεωρώ ότι αν έχουμε υψηλή ανάπτυξη, που δεν πιάσαμε το στόχο του 2,5%, έχουμε 2%, αυτό από μόνοι τους θα ανεβάσει τους μισθούς. Και τι δεν γίνεται. Εδώ και χρόνια δεν γίνεται. Μα δεν ανεβαίνουν οι μισθοί. Αυξήθηκαν από μόνοι τους. Όχι. Με πολιτική όχι. Παρέμβαση της κυβέρνησης. Οι μισθοί σε σχέση με το 2022 έχει αυξηθεί ο μέσος μισθός. Εγώ νομίζω, κύριε Τσουκαλά, 90 ευρώ, δηλαδή περίπου 6%, νομίζω ότι με ακρίβεια 32%. Νομίζω ότι. Να το δεν επιβεβαιώνεται αυτό. Αν επιβεβαιώνεται αυτό, δεν θα ήμασταν δεύτερο επιτέλου στην αγορά. Νομίζω ότι κάνετε. Θα ανέβαινε. Λίγο χαριτολογώντας, λίγο λύσα. Και ο πολίτης γι' αυτό δεν σας πιστεύει. Και να σας πω και κάτι. Πώς να πιστέψει κόμματα τα οποία έκαναν για τον πολίτη όταν κυβέρνησαν πολύ λιγότερα από αυτά που κάνει μια κυβέρνηση η οποία έχει να πολεμήσει δύσκολα και σύνθετα προβλήματα. Ένα μόνο τελευταίο. Ότι αν αυτό το οποίο έλεγε η Νέα Δημοκρατία συνέβαινε μαζί με την αύξηση κερδοφορίας των επιχειρήσεων, θα αυξανόταν και η αγοραστική δύναμη. Δεν είναι κοιμιστή, λοιπόν, δεν γίνεται αυτό. Σιγαρή, τι θέλετε να πείτε. Και θα ήταν δύναμη και η μικρομεσαία επιχείρηση, την οποία την έχετε στραγγαλίσει τη μικρομεσαία επιχείρηση. Άκουγα πριν τον κύριο Μαρκόπουλο, που ξέρει καλά το οικονομικό ρεπορτάζ και τα στοιχεία, να μιλάει για την. Ξέρει, αλήθεια. Αλήθεια είναι αυτό. Που... Να μιλάει για τη μείωση τη ανεργία, η οποία κανεί δεν μπορεί προφανώς να την αμφισβητήσει. Πάλι η Εργάνη, τι μα λέει. 3,5 εκατομμύρια θέσει εργασία, προσλήψει γίνανε τον προηγούμενο έτο. 3,5 εκατομμύρια. Ναι, γιατί υπήρχαν και απολύσεις. Το 1,6 εκατομμύρια ήταν θέσεις πλήρους απασχόλησης. Το 1,5 περίπου ήταν θέσεις μερικής απασχόλησης. Το οποίο δείχνει και την ποιότητα των θέσεων της εργασίας. Όχι, για τον τουρισμό, θα σας θυμίσω. Όχι, δεν λέω για τον τουρισμό. Μιλάω γενικά. Είναι τα στοιχεία της εργάνης. Είναι τα στοιχεία της εργάνης. Είναι τα στοιχεία της εργάνης αυτά. Από εκεί και πέρα θέλω να υπενθυμίσω την. Πάλι άλλη μια δήλωση του κ. Μητσοτάκη, η οποία πάλι μας εξέπλησε. Θα ήθελα αυτό που είπε, ότι παρά την αύξηση, η μισθή είναι χαμηλή, αλλά υπάρχουν αυτή τη στιγμή εργαζόμενοι οι οποίοι μπορούν να παίρνουν και μαύρα. Είναι αδιανόητο ο πρωθυπουργός της χώρας. Το είπε όμως έτσι. Με συγχωρείτε, το είπε ακριβώς έτσι. Και αυτό είναι, κατά την άποψή μας, αδιανόητο,
όταν, και δείχνει και την απόκληση από την πραγματικότητα. Επαναλαμβάνω, σας είπα και πριν μία δήλωση η οποία δείχνει την απόκληση του κυρίου Μητσοτάκη σε σχέση με την πραγματικότητα. Επομένως, επειδή αναφέρθηκε επαναλαμβανόμενα ο κύριος Μαρκόπουλος στο ότι εμείς έχουμε απόκληση από την πραγματικότητα, αλλά και γι' αυτό οι πολίτες δεν μας εμπιστεύονται. Εγώ νομίζω για άλλους λόγους οι πολίτες δεν μας εμπιστεύονται, δεν είναι αυτό. Και βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς είναι αυτή η οποία έχει αυτή την απόκληση. Άκουσα όμως και κάτι άλλο από τον κύριο Μαρκόπουλο που πρέπει να το πούμε γιατί έρχονται και ευρωεκλογές. Αναφέρθηκε στην πανδημία ότι είχαμε επί δύο χρόνια πανδημία, δεν το αμφισβητεί κανείς προφανώς, και ποιες ήταν οι συνέπειες της πανδημίας. Εξαιτίας όμως της πανδημίας, εξαιτίας του lockdown, μάλλον για να το πω καλύτερα, η Νέα Δημοκρατία είχε μια τεράστια ευκαιρία που δεν την είχε καμιά άλλη ελληνική κυβέρνηση από το 1999-2000 όταν μπήκαμε στην Ευρωζώνη. Δεν είχε το σύμφωνο σταθερότητας, υπήρχε η ρήτρα διαφυγής, δεν είχε να κοιτάει ελλείμματα. Αντιλαμβάνεστε την αυτό, όταν όλες οι υπόλοιπες ελληνικές κυβερνήσεις έπρεπε να πιάσουν. Δεν μοιράστηκαν χρήματα την περίοδο αυτό στον κόσμο. Λέω. Αυτά τα χρήματα όλα ήρθαν από την Ευρώπη. Ήρθαν από την Ευρώπη με τα προγράμματα στήριξης της οικονομίας, με το Ταμείο Ανάκαμψης, με το γεγονός ότι δεν είχε έλλειμμα, δεν είχε να προσέξει το δημοσιονομικό έλλειμμα. Η ελληνική οικονομία. Δεν τα έφερε ο κύριος Μητσοτάκης αυτά. Ναι. Αυτά ήρθαν από την Ευρώπη. Επομένως, η Νέα Δημοκρατία βρήκε έναν δρόμο με ροδοπέταλα στην πραγματικότητα, στην οικονομία. Και μας παρουσιάζει σήμερα δυστυχώς σε σχέση με τις δυνατότητες που υπήρχαν πολύ, πολύ χαμηλές επιδόσεις. Ο κύριος Σακελαρίδης είχε φύγει από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το λέω για τον κύριο Παπάρα και όσους μας ακούνε. Όταν η Νέα Δημοκρατία λοιπόν μαζί με άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις έδωσε αυτά τα χρήματα, άσχετο πώς χρησιμοποιήθηκαν, η κριτική που έκανε η εξωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, το λέω για όσους μας βλέπουν, τι έλεγε? Έλεγε ότι θα φουσκώσει η ανεργία, το θυμήθηκα τώρα. Θα κλείσουν οι ζητήματα των επιχειρήσεων. Θα κλείσουν και τα θα λέω λοιπόν, μήπως αυτό ήταν ένα από τα ζητήματα, το μαύρο άσπρο που λέγαμε όλοι λαϊκά. Αν ρωτάτε εμένα ένα σχόλιο, εγώ θεωρώ ότι. Εκείνη τη στιγμή, το 19-23, και η αντιπολίτευση που έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την περίοδο ήταν ενδεχομένως και ένας από τους σημαντικότερους λόγους της ήττας του. Γιατί αποκόπηκε στην πραγματικότητα από την κοινωνία. Δίνεται. Αλλά είναι πολιτικό πάσα, σχόλιο, λοιπόν. Μικρό, το βάζω σε μια παρένθεση. Δίνεται μια πολύ ωραία πάσα για να πάμε στο ερώτημα που έβαλε ο Δημήτρης πριν. Αλλά για να μην διακόψω πάλι μετά, να πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Έχει φτάσει και παρά 25 προς παρά 20, 11. Να πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Με σύντομο διάλειμμα γυρίζουμε και συνεχίζουμε την κουβέντα μας από εκεί. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην κουβέντα που είχαμε. Ο Δημήτρης Τούμπος έβαλε ένα ερώτημα νωρίτερα. Ότι, κύριε Παπά, πώς θα σας ξεκινήσω, ότι αν η κατάσταση είναι όπως την περιγράφετε, γιατί δεν αποτυπώνεται και δεν το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε, όπου ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ μαζί δεν συγκεντρώνει το ποστό που συγκεντρώνει η Νέα Δημοκρατία. Με όλα αυτά τα οποία έχει φορτωθεί όλους, ειδικά τους τελευταίους μήνες, θέλω να πω, από τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών, που είναι πολύ σοβαρό θέμα και νομίζω ότι το βρούμε τις επόμενες εβδομάδες. Χειροπιαστεί. Θα το δούμε. Ναι, θα το δούμε μέχρι τις εκλογές και τους καλά. Έχουν αρχίσει σε ένα μεγάλο βαθμό, γιατί έχουν αρχίσει οι φορολογικές δηλώσεις. Και θα το δουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Μέχρι θέματα όπως τα ομόφυλα ζευγάρια, αλλά ας μείνουμε στην καθημερινότητα, αν πάμε σε αυτά. Και ξανά και αυτό που έχω να πω, κοντός ψαλμός αλληλούια. Καλά, εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για μια καταστροφολογία. Δεν συμβαίνουν αυτά επειδή τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ή επειδή τα λέει η αντιπολίτευση. Δεχθήκατε αυτή την κριτική το 23 για παράδειγμα. Γενικά, ότι παρουσιάζεται μια κατάσταση η οποία ήταν ισοπεδωτική και μαύρη, ενώ δεν ήταν έτσι. Και φάνηκε από το εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτό το οποίο υπήρχε, αν θέλετε μια δική μου ανάλυση, μέχρι το 23 ήταν ένας νεκρός πολιτικός χρόνος 2 ετών από την πανδημία. Μια κοινωνία μουδιασμένη, μια κοινωνία φοβισμένη, μια κοινωνία που δεν είχε τον χρόνο να επεξεργαστεί και τι συμβαίνει. Όπως το είδαμε ξεκάθαρα και με τα Τέμπη, είδαμε ότι δεν είχε τον χρόνο η κοινωνία να επεξεργαστεί και να καταλάβει τι είχε συμβεί. Τώρα όμως το έχουμε συζητήσει εκτενώς το θέμα αυτό, νομίζω. Επίσης, βλέποντας λοιπόν έναν πολιτικό χρόνο πραγματικό να εκτυλίσσεται αυτή τη στιγμή και μη έχοντας η Νέα Δημοκρατία και μη έχοντας αξιοποιήσει, θα πω η Νέα Δημοκρατία, όλα τα χρήματα τα οποία θα μπορούσε να έχει αξιοποιήσει για την αναβάθμιση του ΕΣΥ προσλαμβάνοντας πραγματικό προσωπικό και όχι επικουρικό, για την αναβάθμιση των υποδομών, όλα αυτά τα οποία δεν γίνανε, τα βλέπει νομίζω ο κόσμος στην καθημερινή πρακτική. Εγώ, για παράδειγμα, ως γιατρός που είμαι, δέχομαι καθημερινά τηλεφωνήματα και δεν είναι επειδή κινδυνολογεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Το βλέπω. Κόσμος ψάχνει απεγνωσμένα πού θα χειρουργηθεί και πού θα εξεταστεί. Δεν βρίσκει άκρη στο δημόσιο σύστημα υγείας. Ακόμα και ο κόσμος που έχει κάποια χρήματα να δώσει στους ιδιώτες είναι τόσο
λίγοι πλέον οι γιατροί, τόσο φορτωμένος και ο ιδιωτικός τομέας και ψάχνεται ο κόσμος από πόλη σε πόλη για να κάνει ένα ορθοπαιδικό χειρουργείο. Με παίρνει κόσμος τηλέφωνο από τη Θεσσαλονίκη, αν υπάρχει για παράδειγμα χειρουργείο στο Κιλκής. Είναι κάποιοι όσοι έχουν, γιατί δεν έχει πολλά χρήματα πλέον ο κόσμος, κάποιοι είναι διατεθειμένοι και να πληρώσουν ούτε αυτοί. Έχει τόσο πολύ, νομίζω, ξεχαρβαλωθεί, θα πω, το κράτος σε πολλούς τομείς. Εγώ θεωρώ ότι αυτό θα το δούμε στην Κάλπη. Αποτυπωθεί, λέτε. Και όχι. Επειδή όμως αυτά τα χρόνια με μία έννοια έχουμε δεχτεί όλοι οικονομικά, το πείσουν πολιτικά, το πείσουν ότι ακόμα και μεσαία στρώματα μείωσαν τις δυνατότητές τους λόγω και της διαχρονικής κρίσης. Εγώ λέω και της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας σε έναν βαθμό. Λέω τώρα όμως. Μήπως ισχύει και το λαϊκό ρητό και δεν ξέρω να το λέω. Κάλιο πέντε και στο χέρι παρά δέκα και καρτέρι σε κάποιο κόσμο. Επίσης... Ενώ βλέπουμε μια ιστορία που αδυνατίζει πάρα πολύ η αλληλεγγύη, η τόνωση των χαμηλοσυνταξιούχων, των χαμηλομισθωτών, των ανέργων και πάει λέγοντας. Εγώ το σχόλιο που θέλω να κάνω και θα συμφωνήσω, κύριε Στούμπο, με τον κύριο Ξενάκη, είναι ότι και η μεσαία πλέον τάξη, και μίλησα πριν για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους μικροβιολόγους, τους ιδιοκτήτες κλινικών, τους δικηγόρους, τους γιατρούς, βλέποντας πλέον τις πολιτικές της κυβέρνησης και βλέποντας την αναξιοπιστία της κυβέρνησης, νομίζω κοιτάει και ψάχνει πού θα στραφεί. Και εκεί είναι το στοίχημα, και εκεί λέει ο νέος ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ότι έχουμε μια αξιόπιστη, ρεαλιστική πρόταση για μια καλύτερη διαχείριση των πραγμάτων. Αυτό λέμε και περιμένουμε στον κόσμο, από τον κόσμο για να απαντήστε. Χρησιμοποίησα πριν στην αρχή της εκπομπής έναν χαρακτηρισμό, τον οποίο δεν τον αποσύρω, αλλοπρόσαλη ρητορική του κυρίου Κασελάκη. Αν δείτε την μέτρηση της MRB, θέλετε να μην δείτε την τελευταία της MRB, πήγαινε να δείτε πριν από λίγες μέρες, νομίζω, είχαμε τις PALS, είχαμε τις μέτρων ανάλυσης, εταιρείες, όποιος θέλει, διάλεξτε μια στην τύχη τέλος πάντων. Ο βασικός δείκτης είναι αυτός ο οποίος αφορά τον δείκτη καταλληλότητας του Πρωθυπουργού. Κακά τα ψέματα, σε όλες τις σύγχρονες δυτικές δημοκρατίες υπάρχει το βασικό ερώτημα. Ποιος ηγείται, ποιος κυβερνά. Όταν λοιπόν μιλάμε για συγκρίσεις μεταξύ των πολιτικών αρχηγών και διαφορές της τάξεως των 25 ή 30 μονάδων μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του οποιοδήποτε δεύτερου, κατανοούμε το μεγάλο πρόβλημα και έλλειμμα όμως ταυτόχρονα της αντιπολίτευσης. Είτε πρόκειται για το ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση, είτε πρόκειται για το ΠΑΣΟΚ ως τρίτο κόμμα. Ναι. Εδώ λοιπόν, και επαναλαμβάνω, όταν ασκούνται αλλοπρόσαλες στρατηγικές και πολιτικές, όταν βλέπουμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης τη μία να ζητάει, τη μία εβδομάδα να ζητάει πρόωρες εθνικές εκλογές, σχεδόν 10 μήνες μετά τις εθνικές εκλογές που ιτήθηκε το κόμμα του με τόσο μεγάλη διαφορά, και μία εβδομάδα μετά στην κυρία Κοσιόνη στο Sky να προσδιορίζει ως πύχη επιτυχίας ή αποτυχίας το 17%, καταλαβαίνει τώρα και, στο 20 όμως, καταλαβαίνει και ο τελευταίος πολίτης που μας παρακολουθεί, ναι, ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, ότι κάτι στρατηγικά δεν στέκεται και ότι τελικά αυτές οι προτάσεις είναι ανεδαφικές. Όταν έχουμε έναν. Για να μην μένω στον κύριο Κασελάκη, γιατί εγώ βλέπω ότι με τις τελευταίες μετρήσεις η δεύτερη θέση παίζεται, δεν είναι και τόσο παλιό. Ο κύριος Ανδρουλάκης περιφέρει διαρκώς μία γκρίζα κριτική, μία γκρίνια. Δεν τον βλέπουμε. Τι έκανε η αντιπολίτευση, πάντως δεν είναι για να λέει τι καλά που έκανε η κυβέρνηση. Ναι, αυτή, αλλά κατά, αντιπολίτευση είναι να γκρινιάζει. Με συγχωρείτε. Και να κάνει και προτάσεις. Η αντιπολίτευση, ναι, είναι να κάνει και προτάσεις, ναι, και να διαβάζει εσείς, με ρεαλισμό, δηλαδή, τις καταστάσεις. Ως αντιπολίτευση, δεν μπορώ να διανοηθώ. Ως αντιπολίτευση δεν γκρινιάζετε εσείς. Είμαι σχόλιο ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα κάνει όλα καλά με έναν ακατανόητο και αλλοπρόσαλο κύριο Κασελάκη και ακόμα συζητάει το Πασόκ αν θα τα καταφέρει να βγει δεύτερο ή αν θα είναι τρίτο. Κύριε Τσουκαλά, σε εσάς τα λέει αυτό. Εγώ θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που περνάει η χώρα τι είναι? Έχει περάσει μία λογική μειωμένων προσδοκιών στον Έλληνα και στην Ελληνίδα. Πάλι τα μέσα αυτά είναι ενημέρωσης. Πάλι τα μέσα αυτά. Όχι, όχι. Είναι μια, μια επικοινωνιακή επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί? Εδώ όλα είναι επικοινωνία. Τι κάνει η Νέα Δημοκρατία? Τι κάνει η Νέα Δημοκρατία? Έρχεται και συγκρίνει το σήμερα με το 2017, το 2018 και τι λέει? Περνάς καλύτερα τώρα ή τότε? Αλίμονο αν περνάγαμε χειρότερα από ότι περνάγαμε στην καρδιά των μνημονίων όταν επιβάλλονταν πάρα πολύ σκληρές πολιτικές. Αντίστοιχα και το 2014 και το 2017 και όλα τα χρόνια. Αυτή τη στιγμή η χώρα, ποιο είναι το μεγάλο θέμα? Εμείς δεν λέμε ότι η χώρα είναι κατεστραμμένη. Εμείς λέμε ότι η χώρα, εγώ να πω ότι έχουν γίνει κάποια βήματα στην ψηφιοποίηση, έχουν γίνει κάποια βήματα. Ότι και με τις συντάξεις έχουν γίνει πράγματα. Θέλω να πω με την απανομή των συντάξεων. Στις fast track έγινε βήματα, αλλά κολοβά. Δηλαδή έχουμε και πάρα πολύ μεγάλα λάθη.
δεν έχουμε σεβασμό σε φάσεις δικαστικές με τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Για τα αναδρομικά. Όμως τι λέω. Που έπαιρναν οι άνθρωποι τόσα χρόνια. Όχι, όχι, έχει σημασία για τους συνταξιούχους που λέει. Γιατί επειδή τα αναδρομικά των συνταξιούχων, η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει τρεις δικαστικές αποφάσεις που έχουν βγει από τους ΔΕ. Ενώ η ίδια, όταν λέμε εμείς για παράδειγμα, δεν έχει προχωρήσει η δικαιοσύνη να δει αν υπάρχει ενιαίο κέντρο ΕΕΠ και Predator, μας λέτε ότι δεν μπορείτε, δεν σέβεστε τη δικαιοσύνη. Η κυβέρνηση σέβεται τη δικαιοσύνη όταν δεν εφαρμόζει. Το βάλω αυτό το ζήτημα και στις προηγούμενες. Όχι, λέει, όμως, να το συζητήσουμε εγώ αλλά, λοιπόν, το λέω, φάγουμε, εγώ αλλά... λοιπόν τι λέω. Όχι, όχι, δεν λέει αυτό. Λέει ότι για το ένα ότι θέμα. Ότι έχετε έναν αλακάρτ σεβασμό. Αυτό λέει. Στην αυτό καταλαβαίνω τι λέει. Και ότι για τα αναδρομικά, έχετε και έναν αλακάρτ ένα ευρωπαϊσμό. Όταν μας λέει κάτι η Ευρώπη που μπορεί να είναι όχι φιλικό για το λαό, λέτε το λέει η Ευρώπη να το κάνουμε. Όταν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί λένε ότι υπάρχει διαφθορά στη χώρα, κάνετε επίθεση στους θεσμούς ευρωπαϊκούς. Εμείς τι λέμε λοιπόν. Ότι σήμερα η χώρα έχει υπαρκτές παραγωγικές δυνατότητες. Ότι η χώρα σήμερα μπορεί και λόγω αυτών που ακούστηκε πριν, ότι υπήρξε μια ευκαιρία με τη χαλάρωση του συμφώνου σταθερότητας, ότι ήρθε ένα ταμείο ανάκαμψης, ότι θα μπορούσε να στηριχθεί σοβαρά η επιχειρηματικότητα, η εγχώρια, ότι θα μπορούσαμε να έχουμε λύσει το στεγαστικό για να λύσουμε το δημογραφικό, που είναι ένα τεράστιο θέμα για τη χώρα. Αν δεν απαντήσουμε στο δημογραφικό, άμεσα θα καταστρέψει τη χώρα. Η προβολή που έχουμε για το μέλλον ότι 10,5 εκατομμύρια Έλληνες θα γίνουν 8 εκατομμύρια σημαίνει 48 δισεκατομμύρια λιγότερο ΑΕΠ. Λέω τι λέει, λέει ότι άκουσα, έδωσε για τις γεννήσεις. Έδωσε. Αρκεί. Εδώ χρειάζονται πολιτικές συνεδρίες. Εμείς τι λέμε, επίδομα τα τρία πρώτα χρόνια με κριτήριο εισοδήματος. Εμείς λέμε από ταμιευτικό λογαριασμό. Εμείς λέμε ακόμα και να δούμε ενδεχομένως διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές ανανομό για να μείνει ο κόσμος στον τόπο του, για να μπορεί εκεί πέρα να κάνει οικογένεια και υποδομές. Εμείς τι άλλο λέμε, να ενισχύσουμε όσο μπορούμε τις ευκαιρίες για ανωδική κοινωνική κινητικότητα. Για να μπορεί κάποιος, ο Βέλογος που κάνει. Δύο παιδιά, ο νοστατός, έχει 30% ελάχιστη φορολογική. Σας λέει όμως ότι δεν δείχνετε να πείθετε με αυτά που λέτε. Εμείς δεν πείθετε. Δεν ακούει. Σήμερα υπάρχουν δυνατότητες και δεν πρέπει να σπαταληθούν. Η χώρα πρέπει στην επόμενη ημέρα σε ένα ευρωπαϊκό γίγνεσθε που αλλάζουν τα πάντα. Έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, η νανοτεχνολογία. Θα αλλάξουν τα πάντα στην οικονομία. Είναι ένα παράθυρο για διάχυση της ευημερίας, για ισόρροπη ανάπτυξη. Ότι στην εποχή αυτή πρέπει να μπούμε όλοι μέσα και να μπουν οι κοινωνικές πλειοψηφίες. Αυτό σήμερα η κυβέρνηση δεν το διασφαλίζει. Έρχομαι τώρα σε εκείνο που λέτε. Σας λέει, σας λέει κάτι συγκεκριμένο. Εμείς, εδώ υπάρχει ένας δείκτης που λέει ποιον θέλετε για πρωθυπουργό και βλέπετε ότι ο κ. Ανδρουλάκης είναι στα μονοψήφια, κάτω από το ποσοστό του Πασόκ. Ο κ. Κασελάκης είναι λίγο πιο ψηλά, αλλά και ούτε στα ποσοστά του κόμματος. Έχει δεχθεί μία πολύ συγκροτημένη και σχεδιασμένη επίθεση και από τη Νέα Δημοκρατία και από την κυρίαρχη δημοσιολογία. Ενώ είναι ο μοναδικός που έχει πετύχει νίκες απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και με την παρέλαση των υπουργών και θεσμικές νίκες στη Βουλή. Και αυτό δεν είναι πρόβλημα όμως. Και νίκες στις εκλογές αυτοδιοίκησης. Άρα εδώ υπάρχει μια σχεδιασμένη γιατί. Γιατί δεν βολεύει τη Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα να είναι δεύτερο το Πασόκ και να είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εδώ υπονοείται πάντως και μια συμμετοχή των μέσων ενημέρωσης. Εγώ σε όποια εκπομπή βγαίνω, την υπονοείτε εσείς. Εγώ είπα για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν λείπεται από τα μέσα. Η Νέα Δημοκρατία είναι σαν να λέτε τότε τι. Ότι ενορχιστρώνει μια προσπάθεια, άρα για να πετύχει. Προφανώς. Ενορχιστρώνει διότι ξέρει ότι αν το Πασόκ είναι δεύτερο και εγγυηθεί την ανασύνδεση που έχει ανάγκη ο χώρος, εμείς λέμε ότι την επόμενη μέρα πρέπει να γίνει ανασύνδεση. Εσείς δηλαδή τα κάνετε όλα και καλά και με το σχέδιο μέσων ενημέρωσης και Νέας Δημοκρατίας. Και με τον κόσμο που είναι στη Νέα Αριστερά να ανασυνδεθεί με έναν υγιή τρόπο ο χώρος, με ξεκάθαρη ταυτότητα προοδευτική για να γίνει πράξη. Κάνετε κάτι λάθος εσείς, τα κάνετε όλα καλά. Δηλαδή εσείς ένα λάθος δεν έχω ακούσει από το Πασόκ για το γεγονός ότι βρίσκεται με Κασελάκη. Κασελάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Και φαγωθήκατε με τον Κασελάκη. Λάθη μπορεί να έχουν γίνει, λάθη μπορεί να έχουν γίνει. Σε αυτή τη διαδικασία όμως. Να μιλήσουμε και οι υπόλοιποι. Θα μιλήσουμε και οι υπόλοιποι. Αν δείτε τα ίδια γκάλο που δείχνουν τον Πασόκ τρίτο, στην ερώτηση ποιο κόμμα δυνητικά θα ψήφιζε, είναι χαοτική διαφορά του Πασόκ λοιπόν, με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μαρκού, πρέπει να απαντήσετε. Γιατί ακριβώς όπως είπατε και εσείς, το Πασόκ μπορεί να συσπυρώσει και, λίγο και κέντρο πιο και αριστερά. Στην κουβέντα αυτή, θα έλεγα, και θα μας βοηθήσει ενδεχομένως. Έχετε κάποια εξήγηση, ασχολείστε και με αυτά τα θέματα. Θα σας απαντήσω κάνοντας όμως μια παρατήρηση στην αρχή, γιατί έχει σημασία, γιατί όλοι από κεκτημένη ταχύτητα κάνουμε. Όλοι, ενώ και εγώ βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ένα λάθος. Μιλάμε για ευρωεκλογές. Δεν θα έχουμε στις 10 Ιουνίου καινούργια κυβέρνηση. Καλώς δημοσιογραφικά την κάνουμε μάλλον αυτή τη συζήτηση με βάση τις δημοσκοπήσεις. Δείχνει
πράγματα. Όμως το βασικό κριτήριο των πολιτών που θα έπρεπε να προσέλθουν στις κάλπες θα είναι πώς θα αναδείξουν εκπροσώπους και ποια κόμματα θα μας εκπροσωπήσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παραδοσιακά, είναι... κύριε Σεγκελαρή, δεν είναι αυτός όμως. Δηλαδή στις ευρωεκλογές είναι πάντα μια ευκαιρία για τον κόσμο. Δεν διαφωνώ. Δεν θα διαφωνήσω. Θα έπρεπε να μιλήσει είναι για την πολιτική επικαιρότητα. Είναι και αυτό. Αν ρωτηθούμε, να στείλει μηνύματα. Γι' αυτό το βάζω. Δηλαδή είναι τα δικά μας. Το βάζω, συμφωνώ. Συμφωνώ. Δεν το λέω για τον κύριο Ξενάκη. Εγώ συμφωνώ, κύριε Ξενάκη. Κύριε Ξενάκη, συμφωνώ μαζί σας. Είναι δύο πράγματα. Είναι τα πολιτικά μηνύματα. Προφανώς είναι τα πολιτικά μηνύματα. Είναι και η μάχη όμως των ευρωεκλογών, η ανάδειξη των εκπροσώπων μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να μην το θυμόμαστε μετά από ένα-δύο χρόνια. Ενώ και λέμε, μα πώς τους στείλαμε αυτούς, γιατί στείλαμε αυτούς, γιατί εφαρμόζονται αυτά, γιατί τάδε, γιατί δίνα απόφαση, γιατί δεν έχουμε καλύτερους συσχετισμούς. Αυτά θα πρέπει να μας απασχολούν. Και επειδή στις 10 Ιουνίου δεν θα έχουμε διαφορετική κυβέρνηση. Θα είναι μια δημοσκόπηση, αν θέλετε, μεγάλη για τις εθνικές εκλογές. Ναι, το παραδέχομαι. Όμως πρέπει να συζητήσουμε και τα ζητήματα τα ευρωπαϊκά και να σκέφτεται ο κόσμος ότι το βασικό του κριτήριο θα πρέπει να είναι και αυτό. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Ναι. Και έρχομαι να σας δώσω μια απάντηση, μια εκτίμηση, αν θέλετε, για την κατάσταση, για το ερώτημα που μας θέτει και όλος ο κόσμος. Αυτό το ερώτημα στις περιοδίες μας το θέτει όλος ο κόσμος. Α, από αυτό. Σε εμάς τουλάχιστον, φαντάζομαι και στους υπόλοιπους της αντιπολίτευσης. Τι γίνεται. Και εδώ η κατάσταση πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ θα βάλω όλη την αντιπολίτευση, θα βάλω και εμάς της Νέας Αριστεράς μέσα. Ότι προφανώς κάτι δεν κάνουμε σωστά όλο αυτόν τον χρόνο. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μία αντιπολίτευση που να μπορέσει αυτή τη μεγάλη κοινωνική δυσφορία. Που υπάρχει αυτή. Μετριέται κιόλας η κοινωνική δυσφορία. Μετριέται. Οι δείκτες κοινωνικής. Ούτε ο κύριος Μαρκόπουλος δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό ενδεχομένως με βάση τις δημοσκοπήσεις. Συγγνώμη, πετάω τον μπαλάκι, το παίρνω πίσω. Υπάρχει αυτή η κοινωνική δυσφορία και υπάρχει αυτό το πολιτικό κενό. Ότι δεν μπορεί να εκφραστεί. Γιατί υπάρχει προφανώς κρίση αξιοπιστίας. Ξεκάθαρα. Υπάρχει κρίση αξιοπιστίας. Κυρίως αφορά, νομίζω, το ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η κρίση αξιοπιστίας. Είναι μια παρατεταμένη. Σας έρχονται όλοι, βλέπετε. Εντάξει, όμως είναι αλήθεια. Είναι αυτή η άποψή μου. Είναι η μόνη αντιπολίτευση. Όχι, έρχομαι. Αφορά και τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα συνεχίσω. Είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Αφορά και τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που έχει κάνει και τη μεγαλύτερη, θα μπορούσαμε να πούμε, μετεξέλιξη, για να το πω κομψά, το τελευταίο και μεγάλη καιρό. Κάλυψη, δεν λέω, έτσι. Μεγαλύτερη μετάλλαξη και μεγάλη κάλυψη. Εξαιτίας αυτής της μετάλλαξης, προφανώς υπέστηκε αυτή τη διάσπαση, η οποία ήταν απαραίτητη κατά την άποψή μου για να απελευθερωθούν δυνάμεις υγιείς για να υπάρξει ευρύτερη ανασύνθεση και να υπάρξουν καταλυτικές εξελίξεις και για την επόμενη μέρα. Αλλιώς θα μας ρούφαγε όλους η μαύρη τρύπα της απαξίωσης της πολιτικής και της παραπολιτικής, κύριε Ξενάκη. Κλείνω όμως την παρένθεση. Δεν θέλω να έρθω σε αυτό. Και προφανώς και το ΠΑΣΟΚ από τη μία πλευρά σε πολλά ζητήματα το βλέπουμε να είναι συνενετικός προς τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπουμε τη δημόσια παιδεία, βλέπουμε τους αμυντικούς εξοπλισμούς. Πολύ καλά στη δημόσια παιδεία και στα πανεπιστήμια, μην την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Την άποψή σας και το άρθρο 16 και το τι λέμε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και βλέπουμε ότι στα κρίσιμα ζητήματα η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ μοιράζεται στη μέση, να μιλήσουμε για τα ομόφυλα ζευγάρια. Είναι πάρα πολλά ζητήματα. Οπότε βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχουν λάθος μηνύματα και προς την κοινωνία. Εγώ θα βάλω όμως και τη Νέα Αριστερά μέσα. Και εμείς προσπαθούμε. Έχουμε αξιόλογα στελέχη προφανώς. Έχουμε τις θέσεις μας. Έχουμε το πρόγραμμά μας. Πιστεύω ότι πραγματικά όσο περνάει και ο καιρός θα προσπαθήσουμε και εμείς όσο μπορούμε περισσότερο να επικοινωνήσουμε αυτές τις θέσεις και να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε αυτές τις συνθήκες που έχει ανάγκη σήμερα ο ελληνικός λαός να ακούσει πραγματικές απαντήσεις στα πραγματικά του προβλήματα. Το μεγάλο ζήτημα είναι ότι ο κόσμος δεν εμπνέεται. Το κρίσιμο είναι να βρούμε τρόπους να εμπνευστεί ο κόσμος, να μπορέσουμε να ξαναβρούμε αυτό το χαμένο νήμα, την ελπίδα που κάποτε ευαγγελιζόμασταν και χάθηκε κάπου στην πορεία και να μπορέσουμε και εμείς ως Νέα Αριστερά να συμβάλλουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Λοιπόν, κύριε Παπά, πάλι σας εξηγήσω την κουβέντα. Με αφορμή την πρόταση για την κύρωση των τριών μνημονίων για την συμφωνία μας με τη Βόρεια Μακεδονία, που δεν έχουν κυρωθεί εδώ και 5 χρόνια από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, επειδή έχει γίνει θέμα. Το βάλατε και εσείς σήμερα, το είπε ο κ. Φάμελος στη Βουλή, το ανακοίνωσε. Δέχεστε μια κριτική και γι' αυτό. Λέει η κυβέρνηση τι, ότι αυτό είναι το τελευταίο όπλο που μας έχει απομείνει για να μπορούμε να εμποδίσουμε την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μη κύρωση των μνημονίων αυτών. Εσείς λέτε και λέει θέλετε να απεμπολίσουμε και τα τελευταία όπλα τα οποία μας έχουν απομείνει. Κύριε Ξενάκη, καμία σχέση δεν έχει. Καμία σχέση δεν έχει η κύρωση των πρωτοκόλων συνεργασίας, που είναι πρωτόκολλα συνεργασίας τα οποία προβλέπουν συγκεκριμένες διαδικασίες. Με την διαδικασία, με την διαδικασία την ενταξιακή, η οποία διατηρούμε
το δικαίωμά μας να θέσουμε βέτο όταν προχωρήσει. Δεν έχει φτάσει στο σημείο να προχωρήσει τόσο πολύ η ενταξιακή διαδικασία της Βόρειας Μακεδονίας. Όταν προχωρήσει και αν η Βόρεια Μακεδονία δεν έχει συμμορφωθεί με αυτά τα οποία πρέπει, σαφώς διατηρούμε. Τα πρωτόκολλα δεν έχουν καμία σχέση με αυτό. Αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι ότι η διγλωσία. Η κυβέρνηση δεν λέει αυτό πάντως. Η κυβέρνηση λέει, και ο κ. Γεραπετρίδης, ότι τα μνημόνια αυτά έχουν, είναι ένα όπλο στα χέρια μας. Το βέτο μπορούμε να το ασκήσουμε ανά πάσα στιγμή, αν και εφόσον φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Εμείς για να μην φτάσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο, γιατί θεωρούμε ότι η συμφωνία αυτή είναι επωφελής για την Ελλάδα και θεωρούμε ότι δεν έχει εμπεδωθεί και η διγλωσία αυτή της Νέας Δημοκρατίας με το να ενισχύει και να θέλει στην πραγματικότητα να βγει το ΒΜΡΟ, το αδελφό της κόμμα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, χωρίς να έχει κάνει καμία ενέργεια να βγει το ΒΜΡΟ, και από την άλλη να. Στην ουσία να εγκαλεί ο Πρωθυπουργός, όχι στην ουσία, στην πραγματικότητα, την πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας να εφαρμόσει τη συνθήκη. Να μας πει λοιπόν τι θέλει η Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλει η Νέα Δημοκρατία να αλλάξουν τα σχολικά βιβλία της Βόρειας Μακεδονίας, προκειμένου τα παιδιά στη Βόρεια Μακεδονία να διδάσκονται σωστά την ιστορία και να μην έχουν να μην προβάλλουν ανιστόρητες. Δεν θέλει η Νέα Δημοκρατία. Με αυτή την πρόεδρο, πιστεύετε εσείς δηλαδή ότι αν το ψηφίσει η Ελλάδα, η Βόρεια Μακεδονία θα κύριε Μαρκόπουλε, να πατάμε λίγο κύριε Βαλκάνι, Μαρκόπουλε, έτσι. Δεν θέλετε να αλλάξουν τα εμπορικά σήματα, να μην υπάρχει το MK στα τρόφιμα. Δεν θέλετε να αλλάξουν τα διαβατήρια. Αυτή την πρόεδρο πιστεύετε ότι και αν το κυρώσουμε εμείς, ότι τελείωσε, τους πείσαμε τους ανθρώπους. Η διεθνή συνθήκη επιβάλλει σε αυτή τη χώρα. Φέρνεται ένα εθνικό θέμα. Σε διελκυστίντα, σε μια αντιπαράθεση για τις ευρωεκλογές, ένα εθνικό θέμα. Το να τηρήσουμε εμείς το κομμάτι αυτό της συμφωνίας. Αυτή τη στιγμή βάζει την άλλη πλευρά, κύριε Μαρκόπουλε, απέναντι σε όλη την Ευρώπη. Είδατε την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στην τελική, να σας ρωτήσω και το εξής. Η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι τα πρωτόκολλα αυτά θα έπρεπε να έχουν ψηφιστεί ήδη εδώ και πολύ καιρό. Ποια είναι λοιπόν η θέση τελικά της Νέας Δημοκρατίας? Θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε? Συμφωνείτε με την κυρία Μπακογιάννη? Διαφωνείτε με την κυρία Μπακογιάννη? Τώρα η Μπακογιάννη, με την πολιτική της δραστηριότητα και δράση τόσων ετών, έχει δικαίωμα να τοποθετείτε. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε ξεκάθαρη και διαθέσιμη. Δεν είναι ξεκάθαρη, ξεκάθαρη θέση. Ισχυρή, ξεκάθαρη θέση και στρατηγική έχει ο ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα αυτό. Αυτό το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει ως πρόταση στη Βουλή είναι λάθος και δείχνει πολιτική ατζαμοσύνη. Είναι λάθος αυτό που λέει η κυρία Μπακογιάννη. Είναι λάθος ο χρόνος και η συγκυρία. Να σας πω και κάτι. Η Ελλάδα ως ένα μεγάλο κυρίαρχο κράτος και πολύ μεγαλύτερο της Βόρειας Μακεδονίας δεν θα αυτοπροσδιορίζεται στα εξωτερικά της ζητήματα, θα ετεροπροσδιορίζεται. Δηλαδή θέλετε να κάνουμε την Ελλάδα ουρά των πολιτικών εξελίξεων και δρομένων της Βόρειας Μακεδονίας. Θα αναγκάσει την αυτή Βόρεια τη στιγμή Μακεδονία πιστεύει και δεν θα της δίνει κανένα επιχείρημα γιατί να μην εφαρμόζει αυτή την πολύ καλή συμφωνία. Θα υποστείτε, και μιλώ για τα μετριοπαθή κοινά, δινή ήττα με την πρότασή σας και πιστέψτε με, σας το λέω και κρατήστε το. Στις επόμενες μετρήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη βιασύνη του να βάλει ένα εθνικό θέμα στην συζήτηση την κοινοβουλευτική 25 μέρες πριν τις ευρωεκλογές. Γράψτε το, καταγράψτε το, θα είναι καταλήτης. Κύριε Μαρκόπουλε, να δώσω μια απάντηση. Δινή ήττα, εγώ θεωρώ, θα υποστεί η Νέα Δημοκρατία, γιατί δέχεται διαρκή ραπίσματα από τον κύριο Ράμα, ο οποίος μας κάνει τον αετό της Μεγάλης Αλβανίας στη μέση της πρωτεύουσας. Από τη Βόρεια Μακεδονία, η οποία την ενισχύσατε στην ουσία να βγει το ΒΜΡΟ. Από την Τουρκία, από τον πρόεδρο. Ότι ο Ζάιφ θα κυβερνούσε 40 χρόνια. Κάνατε μια συμφωνία μόνο για τον Ζάιφ. Από τον Ερντογάν, ο οποίο μετατρέπει την ιστορική μονή τη χώρα σε τζαμί και ο πρωθυπουργό δίπλα του λέει ότι είναι στεναχωρεμένο. Στεναχωρεμένοι ήταν όταν κάνουμε μια ζημιά στο σπίτι. Όχι στεναχωρεμένο. Θα έπρεπε να βγει απέναντί του και ισχυρά να πει ότι απόλυτα καταδικάζει αυτή τη μετατροπή. Μα το είπε. Για να δούμε λοιπόν ποιο θα υποστεί τη σημερινή κατάσταση. Ή να πηγαίνουμε και η κυβέρνηση και η εξωματική αντιπολίτευση και οι δημοκρατικές δυνάμεις που θέλουν την Ευρώπη, το λέω με τις όποιες παρεκκλήσεις, διαφωνίες, κριτικές, ή να συζητάμε με όρους του 19. Πέρασε και το 19. Το πολιτικό κόστος που πλήρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ για τη συμφωνία πληρώθηκε. Το όφελος που είχε η Νέα Δημοκρατία, όσο ήταν, ήτανε. Το πήρε. Αν αυτή τη στιγμή γυρνάμε τη συζήτηση, όλες οι δυνάμεις, το λέω με την ευθύνη που έχει ο πολίτης, δεν γίνεται να μιλάμε με όρους του χθες. Είναι το timing αξιολόγηση σωστή ή λάθος, θα κριθεί και αυτό. Αλλά
Το κεντρικό ζήτημα είναι να μην κρυβόμαστε. Η προσέγγιση να είναι προς τα μπρος. Θέλουμε λοιπόν ευρωπαϊκή πορεία για τη γειτονική χώρα, αλλά με τους όρους της συμφωνίας. Και με τους όρους που θα πάνε μπροστά τη συνεργασία, την ελληνική και όχι μόνο για αυτούς. Μα όταν βλέπουμε μια εξωτερική προσέγγιση, λοιπόν, εμείς θα πάμε σε κάτι άλλο. Άρα, α πούμε, ελάτε πάλι σε γρήγορα. Κύριε Μαρκόπουλε, μια στιγμή, αντί να κάνει κριτική, εγώ να πω κάτι για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Αντί να κάνει κριτική που ο κύριος. Πώς το λέμε, το ξεχνάω τώρα, ο κύριος Κουμουτσάκος. Τι έκανε, δεν ξέρω εγώ, 2-3 χρόνια, ενώ ξέρω ότι κινήθηκε το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί τα παρακολουθώ τα πράγματα. Αλλά ποιος το ξέρει, κυρία είναι. Μενδώνη πήγε και δεν είπε τίποτα για τη μόνη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τσουκαλά. Το θέμα είναι να καταλάβει ο κόσμος που μας βλέπει ότι με τη λογική έχει περικεφαλαία, δεν έχει περικεφαλαία και υπερβολέ και φανατισμού τελείωσαν αυτά. Θα πάμε μπροστά να ακούσουμε και το μέλλον. Να καταλάβουμε για να κλείσουμε ότι δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή. Η συμφωνία είναι συμφωνία, έχει περάσει πριν 5 χρόνια. Διαφωνούσε, συμφωνούσε κάποιο. Το Πασόκ δεν ψήφισε έτσι κι αλλιώ. Εμεί θεωρούσαμε ότι, ότι συμφωνούσαμε στην διδονομασία, δεν συμφωνούσαμε στο να λέγονται Βορειομακεδόνες και στη γλώσσα. Όμως αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες ευθύνες της κυβέρνησης, η οποία στην ουσία επένδυσε στο αναδύο το ΦΜΡΟ και να αναπτυχθεί εκ νέου εθνικισμό στην Βόρεια Μακεδονία. Απ' την άλλη μεριά. Απ' την άλλη μεριά. Δηλαδή, μήπως μην και δεν έκανε αυτό ο Μητσοτάκης το ΦΜΡΟ. Απ' την άλλη μεριά. Αλλά απ' την άλλη. Ναι, ήρθε. Ο κ. Γεωργιάδης έλεγε ότι θέλει να βγει το ΦΜΡΟ. Απ' την άλλη μεριά όμως. Μήπως την επιστρέψουμε στα. Εμείς δεν συμφωνούμε αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ να κυρωθούν τα πτρέμνημονα τώρα. Δεν θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή, όταν βγαίνει και λέει η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας ότι λέγονται Μακεδονία, δεν πας εσύ κάθε χαρτί που έχεις διαπραγμάτευσης για να την εγκαλέσεις γι' αυτό, για να έχεις μια πραγματική σωστή εφαρμογή της συμφωνίας. Είχε μια συμφωνία γι' αυτό όμως. Δεν είχε. Δεν είχε. Γι' αυτό φωνάζαμε και δεν την ψηφίσαμε κι εμείς. Ωραία. Τι λέω όμως, ότι εδώ πέρα δεν έχω κανένα λόγο να είμαστε τόσο βιαστικοί στο κομμάτι του να πάμε και να κυρώσουμε τα τρέμματα. Δεν έχουμε κάποιο λόγο να το κάνουμε. Να έρθει να ανακαλέσει, να δούμε ξανά, να αλλάξει στάση, να φύγει μακριά από τον εθνικισμό που τώρα έρχεται και προβάλλει και εκεί να δούμε τα υπόλοιπα πώς εφαρμοστεί η συμφωνία με τρόπο να αποφελθεί. Άρα, όταν θα συζητηθούν οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την. Θα συζητηθεί η πρότασή μου είναι για την κύρωση. Είναι εξωφρενική πρόταση αυτή τη στιγμή. Είναι εξωφρενική πρόταση αυτή τη στιγμή. Μπορεί να μπει, θα ψηφιστεί. Ω πρότασή μου. Ναι, όχι, λέω ότι θα κάνουμε τα άλλα κόμματα. Έχει μια σημασία ότι θα κάνουμε τα άλλα κόμματα. Λοιπόν, κύριε Σεκραρίδη, η συμφωνία των Πρεσπών είναι. Η συμφωνία των Πρεσπών είναι μια ιστορική συμφωνία, μια ρεαλιστική συμφωνία, μια συμφωνία. Επωφελής για την Ελλάδα και για τη σταθερότητα στην περιοχή. Και πλήρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μία συμφωνία έτσι. Για την οποία πραγματικά και εγώ προσωπικά θα ήμουν περήφανος αν ήμουν στο κοινοβούλιο τότε να την είχα ψηφίσει. Και αυτό πραγματικά είναι κάτι από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα, αν θέλετε, της προηγούμενης κυβέρνησης, της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη του Τσίπρα. Από εκεί και πέρα. Η Νέα Δημοκρατία, ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, είναι εθνικά επικίνδυνος, ξεκάθαρα. Εθνικά επικίνδυνος. Εθνικά επικίνδυνος, γιατί αυτό. Ναι, ξεκάθαρα. Ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισε το ζήτημα όλο αυτόν τον καιρό είναι 5 χρόνια κυβέρνηση, κύριε Ξενάκη, Νέα Δημοκρατία. Και έρχεται σήμερα και λέει ότι να έκανε πίσω το ΒΜΡ. Τι έκανε 5 χρόνια, πώς προσπάθησε να εμβαθύνει αυτή τη συμφωνία. Γιατί δεν έφερε τα περίφημα αυτά μνημόνια συνεργασίας, τα πρωτόκολλα, για να ψηφιστούν έτσι ώστε να δεσμεύσει απέναντί της την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας, να προχωρήσουμε παρακάτω και να μην φτάσουμε σε αυτή τη συνθήκη της οπισθοδρόμησης σε σχέση με τις επιτυχίες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής τον προηγούμενο καιρό. Οι σχέσεις μας και με τη Βόρεια Μακεδονία και με την Αλβανία ήταν σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Η εθνική στρατηγική της χώρας ήταν να κλείσουν στο επίπεδο των Βαλκανίων αυτές οι σχέσεις, να έχουμε άριστες σχέσεις με αυτούς τους γείτονες, για να μην σπαταλάμε διπλωματικούς πόρους εκεί και να μπορέσουμε να επικεντρώσουμε στα ζητήματα τα οποία υπάρχουν ζητήματα, όπως τα κυριαρχικά μας δικαιώματα με την Τουρκία, όπως το κυπριακό. Και βλέπουμε ότι δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία, φοβούμενη ακριβώς αυτό το πράγμα, να μην χάσει ψήφους προς την άκρα δεξιά ή να μην δημιουργήσει πρόβλημα στην εσωτερική της αντιπολίτευση. Έβαλε όλα αυτά τα ζητήματα, όχι απλά τα έβαλε κάτω από το χαλάκι, αντιθέτως πρημοδότησε τον εθνολαϊκισμό και εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση δυστυχώς και είναι από τα σημαντικά ζητήματα που θα πρέπει να συζητάμε ότι και κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ σιγοντάρουν αυτόν τον εθνολαϊκισμό. Με τον τρόπο με τον οποίο στέκονται και ο ΣΥΡΙΖΑ στο ζήτημα με την Αλβανία και στο ζήτημα με τη Βόρεια Μακεδονία. Και εδώ δυστυχώς υπάρχει ένας εθνολαϊκισμός διάχυτος. Παίζονται παιχνίδια εθνολαϊκισμού από όλα τα κόμματα, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσουν ψήφους, αδιαφορώντας όμως για τα πραγματικά εθνικά συμφέροντα της χώρας μας και για μια εξωτερική πολιτική που να φέρνει ωφέλη.
Ποιο λοιπόν, τρόπο θέλει να αποδεσμεύσουμε και του Καλά και να απαντήσει και ο Μαρκόπουλος. Θέλω, ευχαριστούμε και του Καλά, να σα αποδεσμεύσουμε. Είναι και τα πάνελ πολλά. Εμείς είμαστε καθαροί. Είχαμε... Ναι, λοιπόν, για να ακούσουμε, κύριε Μαρκόπουλε. Για να το ολοκληρώσουμε ω προ τη θέση τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία είχε καταψηφίσει τη συγκεκριμένη συμφωνία με ένα συγκεκριμένο σκεπτικό. Ότι ήταν μια συμφωνία επιζήμια και χωρί πρόνοιε. Να το που βγήκε. Από εκεί και πέρα, οι διεθνεί συμφωνίε, επειδή το κράτο έχει συνέχεια. Πρέπει να τηρούνται. Εδώ σας λέει πάντως εθνολαϊκιστές. Δεν αποδέχομαι τον όρο. Και δεν μπορώ δόκιμος όρος είναι πάντως. Δεν είδα την αυγή χθες που βγήκε με τις περικεφαλαίες στον Κοσέριδό της. Εντάξει, δεν έχετε νομίζει ότι έχει με περικεφαλαία πάντως. Εντάξει. Άλλο η εφημερίδα, άλλο τα κόμματα. Καλά, η εφημερίδα είναι η φωνή του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνοι. Η αυγή είναι η φωνή του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά επειδή έχω δώσει μάχες, λέει η πρωινή εφημερίδα της αριστεράς τώρα το κάνει σωστά, λάθος είναι άλλη συζήτηση. Επανέρχομαι, οι εφημερίδες πρέπει να είναι εφημερίδες. Ναι. Τα κανάλια, κανάλια, τα ραδιόφωνα, ραδιόφωνα. Έχω δώσει μάχη γι' αυτό και το συνεχίζω. Ναι, λέω αλλά... στον κύριο Μαρκόπουλο να πω. Δεν είναι μια οποιαδήποτε εφημερίδα βγει. Είπα εγώ την οποιαδήποτε. Κανείς δεν κρύβεται. Δεν μπορεί να το πει σίγουρα. Ναι, ναι, προφανώς. Αλλά λέω, έχω και αποκλήσεις. Σοβαρές. Από πριν, όχι τώρα, δεν είμαι όψιμος. Λέω το εξής στον κύριο Μαρκόπουλο. Είχε και πρόνοιες. Για να είμαστε ακριβείς στους πολίτες. Μία πρόνοια ήταν σε ετήσια βάση να γίνεται συμβούλιο. Συνεννόησης, παρακολούθησης και επίλυσης των ζητημάτων. Το ότι δεν το έκανε και αυτό η κυβέρνηση είναι ένα θέμα. Και δεν έχει να κάνει με τα πρωτοκόλλα αυτό. Σας το λέω γιατί το ξέρετε. Αλλά δεν είμαστε σε λεπτομέρειες τώρα. Οι πολίτες να πάρουν και από εσάς, λέω, ένα μήνυμα. Δεν μπορώ όμως να τι παίχνια κάνουν οι ακραίες δυνάμεις και αυτοί που θα επενδύσουν στον ακραίο φανατισμό, οι να το πω έτσι. Συμφωνίες όμως, αγαπητέ Δημήτρη. Γιατί εγώ είπα και για το κουκουέ. Οι συμφωνίες όμως, αγαπητέ Δημήτρη, πρέπει να έχουν και πρόνοιες, γιατί τα πολιτικά αποτελέσματα. Είχαν πολλά προβλήματα. Έπρεπε να δούμε ότι αυτή η χώρα. Εδώ και δύο χρόνια φαίνεται ότι αυτή η χώρα πηγαίνει προς τις λαϊκιστικές ακραίες δυνάμεις. Φαινόταν και τότε. Φαινόταν και τότε. Γιατί κάποιοι κάναν τη συμφωνία. Ήσασταν πέντε χρόνια κυβέρνηση όμως, κύριε Μαρκόπουλε. Γιατί δεν εμβαθύνατε. Πέντε χρόνια κυβέρνηση. Δεν εμβαθύνατε. Και να πω για κάτι άλλο. Δεν μπορώ να αποδεχθώ. Και να το λοιπόν που γυρνάμε και στο πρώτο. Γιατί ο κόσμος προτιμά τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορώ να αποδεχθώ μια πολιτική ανάλυση η οποία λέει ότι το ΒΕΜΡΟ ήρθε στην εξουσία λόγω του Μητσοτάκη. Να με επιτρέψετε ή γιατί δεν κυρώθηκαν τα πρωτόκολλα. Μια χώρα ψηφίζει και για πολλά άλλα ζητήματα. Προφανώς λοιπόν. Η κυβέρνηση στην Βόρεια Μακεδονία, η προηγούμενη, τα πράγματα δεν τα πήγε καλά σε μια σειρά καταστάσεων και γι' αυτό ήρθε μια άλλη κυβέρνηση. Και εκεί δεν υπήρχε πρόβλημα. Και όχι πρόνοια. Μόνο γι' αυτό, γιατί και σε όλα τα Βαλκάνια, όπως είπα πριν, και η Ελλάδα. Παίζεται παιχνίδι εθνικισμού, υπάρχουν και ξένα κέντρα και εντόπια δημόσια κτλ. Μην θυμίσω τώρα τι είχε γίνει και τότε. Και το κυριότερο, η διαφορά καλπάζει σε όλη την Ευρώπη και στα Βαλκάνια είναι ενδυμικό γεγονός. Αλλά μην το συνεχίσω. Κύριε Παπά, okay. Για να επιτεθεί προστατή μια πάση και στον κύριο Σεκεραίδη. Σε καμία περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία λαϊκιστική, εθνολαϊκιστική προσέγγιση σε σχέση με, με την παρουσία της Αλβανίας τέλος πάντων στα εξωτερικά της χώρας. Αυτό το οποίο λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι πρέπει πολύ σοβαρά να αντιμετωπίσουμε τον αλβανικό εθνικισμό. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φτάνουμε στο σημείο, κύριο Ράμα, στο κέντρο της Αθήνας να διοργανώνει μια εκδήλωση στην οποία να προβάλλει αλυτρωτικά μηνύματα, στην οποία να επιτίθονται αλβανικής καταγωγής πολίτες σε διαμαρτυρόμενους από την ομογένεια. Πρέπει να προστατεύσουμε σοβαρά, πράγμα που δεν κάνει η Νέα Δημοκρατία. Τον Μπελέρη όμως δεν είπατε πράγμα που δεν κάνει. Που δεν κάνει. Εσύ, μα συγγνώμη, επιτρέπεται στον κύριο Ράμα να φτάνει να κάνει, να διοργανώνει στο Γαλάτσι κλειστή εκδήλωση την ημέρα που κλείνει ένα χρόνο φυλάκισης ο κύριος Μπελέρη και θεωρείτε πραγματικά ότι ενδιαφέρεστε για τον κύριο Μπελέρη και για τον εκλεγμένο δήμαρχο Χιμάρας. Δεν θα έπρεπε να φτάσουμε μέχρι αυτό το σημείο. Και αυτό που λέω εγώ είναι. Έχουμε χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες αλβανικής καταγωγής στην Ελλάδα, οι οποίοι ζουν 20 και 30 χρόνια πλέον στην Ελλάδα. Yeah. Και είναι πανδύσκολες οι εξετάσεις οι οποίες έχουν οι άνθρωποι αυτοί να αποκτήσουν την ελληνική υπηκότητα. Πρέπει επιτέλους να αποκτήσουν οι άνθρωποι αυτοί την ελληνική υπηκότητα. Είναι πιο δύσκολο. Τα παιδιά, ο ΣΥΡΙΖΑ με ρίμνησε να αποκτήσουν τα παιδιά. Και να μην τους χαρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους σε κανέναν κύριο Ράμα. Οπότε αυτό, κύριε Σακελαρίδη, δεν ξέρω πού βλέπετε. Βλέπω τον λόγο σας όταν μιλάτε. Ο τρόπος με τον οποίο απευθύνεται, ο τρόπος με τον οποίο απευθυνθήκατε και οι δηλώσεις σας, οι δημόσιες σχετικά με το ζήτημα του κυρίου Ράμα και την επίσκεψή του
είναι ένας λόγος ο οποίος κλείνει το μάτι σε αυτά τα ακροατήρια. Το σημαντικό, και εκεί θα συμφωνήσω, το σημαντικό είναι αν θέλουμε στην πραγματικότητα να προστατέψουμε τη χώρα μας και τα συμφέροντά της, και κοιτώντας στο εσωτερικό, δεν είναι να συζητάμε για την ομιλία του Ράμα στο Γαλάτσι, κάτι το οποίο θα μπορούσε να το κάνει και ο Μητσοτάκης όταν πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και οπουδήποτε. Είναι να αυτοί οι άνθρωποι, οι εκατοντάδες χιλιάδες, οι οποίοι δεν έχουν χαρτιά σήμερα και τα παιδιά τους έχουν γεννηθεί και έχουν χαρτιά, να τους δοθεί αυτή η πρόσβαση, να υπάρξουν μέρημνες για τα ένσημά τους, αυτού του τύπου. Συμφωνώ τα ζητήματα. Και όχι να τους αποκόψουμε. Έτσι, από τα ζητήματα αυτά. Θα μου επιτρέψετε να θα πω κάτι λίγο πιο ξύλο. Ο κύριος Βελόπουλος λέει αυτά τα οποία λέμε εμείς. Πιο βαρύ. Τη μία έχετε έναν πολιτικό αρχηγό που λέει θα τους ξεσκίσω. Αυτό δεν έχει ακουστεί ποτέ από αριστερό πολιτικό αρχηγό. Συγγνώμη, θα σας το απαντήσω αυτό τώρα. Την άλλη έχετε έναν πολιτικό αρχηγό που λέει να απαγορεύσουμε να έρθει ο κύριος Ράμα. Πραγματικά. Μήπως τελικά έχετε μάθει να γράφετε όχι με το δεξί, με το ακροδεξιό να χέρι. Να σας και πω κάτι λίγο ακόμα. Όχι, θέλω και να κάτι αυτό. Και ολοκληρώνω. Ολοκληρώστε να απαντήσετε να κλείσουμε. Παρακολουθούμε. Λέτε, το άκουσα αυτό, λένε διάφορες πολιτικές δυνάμεις. Πώς το έκανε η Μέρκελ με τον Ερντογάν, οι Γερμανοί, για να κάνουμε λίγο, να μαθαίνουμε λίγο για τα πράγματα. Δεν υπάρχει γερμανική μειονότητα στην Τουρκία. Η Ελλάδα έχει ελληνική εθνική μειονότητα στην Αλβανία. Την προστατεύει. Εάν λοιπόν εμείς απαγορεύαμε, για να δείτε γιατί είναι επικίνδυνοι στα εθνικά ζητήματα, αν εμείς απαγορεύαμε στο Ράμα να έρθει, έχετε σκεφτεί τον αντίκτυπο σε ό,τι αφορά μια σειρά επισκέψεων ενδιαφέροντος λοιπόν, του ελληνικού πολιτικού συστήματος? Να απαντήσουμε και να κλείσουμε. Η ελληνική μειονότητα, φυλακίζεται και δεινοπαθεί, και αυτή τη στιγμή δεν θεωρώ ότι προστατεύεται επαρκώς από την ελληνική κυβέρνηση. Αλλά αυτό το οποίο ήθελα να πω κάτι άλλο εγώ τώρα. Το ακροδεξιό που σας κατηγορώ για ακροδεξιά στροφή. Λοιπόν, η δήλωση του κ. Κασελάκη όταν είπε ότι έγινε σε ένα νοσοκομείο. Στα νοσοκομεία οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή ζουν ένα καθεστώς τρόμου. Υποβαθμίζονται παράνομα. Σήμερα έκανα μία αναφορά στην Βουλή, τη ΟΕΝΓΕ είναι η ανακοίνωση, για υποβάθμιση μία επιστημονική. Ακούστε με λίγο. Πρέπει να το πω. Είναι ένα καθεστώς τρόμου από διοικήσεις νοσοκομείων οι οποίες επιβάλλουν κομματικά, με κομματικά κριτήρια, παράνομες υποβαθμίσεις, μετατάξεις. Κρατάνε τους εργαζόμενους. Και είπε ο κύριος Κασελάκης ότι όποιος κάνει αυτό, ότι επιβάλλει αυτό το κομματικό κράτος, ο ίδιος θα προστατεύσει τους εργαζόμενους από αυτό το οποίο συμβαίνει. Οι εργαζόμενοι ξεσκίζουν. Λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να πω ότι αν το είχε πει ακριβώς όπως το λέτε έτσι, κύριε Παπά, δεν το κουβεντιάζαμε τώρα. Το είπε κάπως αλλιώς, αυτό το κουβεντιάζαμε. Για να οι άνθρωποι φοβούνται να μιλήσουν. Επίσης, το λέτε πολύ καλά. Το λέτε πολύ καλά. Κάτι είναι γι' αυτό. Εσείς το λέτε πολύ καλά. Αν το είχε πει, δεν το κουβεντιάζαμε. Καλή επιτυχία προσωπική, κύριε Σακελαρίδη, στην προσπάθεια που κάνετε για την Ευρωβουλή. Να σας ευχηθούμε. Ευχαριστούμε, κύριε Παπά, πολύ. Κύριε Μαρκόπουλο, και σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Τσουκαλάς μας έφυγε γιατί πάει σε άλλο πάνελ. Τι να κάνουμε τώρα, έχουμε το ένα πάνελ πάνω στο άλλο. Θα τα πούμε αύριο. Πάμε τώρα στο διάλειμμα μας και πάμε στα δικά σας τηλεφωνήματα. Λοιπόν, πάμε στις δικές πανεμβάσεις. Κυρία Ευαγγελία από το Ήλιον πρώτη, καλησπέρα, σας ακούμε. Κυρία Ευαγγελία από το Ήλιον, μας ακούει? Όχι, δεν ακούγεται καλά. Ωραία, εσείς όμως ακούγεστε. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, με υγεία σας εύχομαι. Αληθώς Ανέστη, ορίστε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, ονομάζομαι Ορφανού Ευαγγελία, μένω στη Μανάκη 50 Ήλιο. Ναι. Είμαι επαφής ομάδα, έχω διασωληνωθεί το 19. Από τότε κάνω οξυγονοθεραπεία, το 13 εγχειρίστηκα από καρκίνο κακοήθης. Μπήκα σαν αντικαθιστικό, μπαίνω, βγαίνω στα νοσοκομεία. Ναι. Έχω ζάχαρο, καρδιά, έχω παιδί, είμαι ανάδοχη μητέρα. Και έχω αναλάβει μια υποχρέωση παιδί και είναι 39 χρονών με νοητική υστέρηση. Ναι. Ως που νοικοκύρης μου ζητάει το σπίτι, διότι ο άνθρωπος το πούλησε, έχει πάρει προκαταβολή και δικαίως, έχει δείξει κατανόηση βέβαια και έχει ενδιαφερθεί και για μένα. Να παίρνει τηλέφωνα στη ΔΕΔΙΕ και τα λοιπά και στη ΔΕΗ. Λοιπόν, υπάρχει το πρόβλημα ότι είμαι ένα μήνα χωρίς ρεύμα. Έχω καταχωρήσει τα χαρτιά μου. Με έχουν χρεώσει για ρευματοκλοπή. Το οποίο εγώ το 19 που γράφτηκε αυτά ήμουνα στο νοσοκομείο, διασωληνωμένη. Πριν 2 μήνες εγώ τους είχα πάρει τηλέφωνο γιατί μου ήταν 2
3 χαρτιά συγκεκριμένα καθαριστικά με το ποσό 817, 1100 τόσα, 1300 τόσα και τους λέω τι έγινε, ελάτε ελέγξτε. Ρευματοκλοπή είναι προφανώς, ναι. Αυτό που λέτε ρευματοκλοπή είναι προφανώς, ναι. Μπράβο, λοιπόν, αλλά, από ό,τι μου λένε ότι είναι το 2020. Το 2020 δεν και τώρα, συγγνώμη, κυρία Ευαγγελία, με συγχωρείτε, σας έχουν κόψει το ρεύμα, τώρα είστε χωρίς ρεύμα. Ναι, ένα μήνα, κύριε Ξενάκη μου, ένα μήνα, σας μιλάω ειλικρινά, ένα μήνα χρεώθηκα, μου είπανε να καταβάλω το ποσό στην τράπεζα 690 τόσο και ευρώ. Και ζείτε χωρίς ρεύμα τώρα, ένα μήνα λέτε αυτό. Ένα μήνα σας λέω, ένα μήνα, ξέρετε τώρα που σας μιλάω, έχω τις λαμπίτσες με μπαταρίες. Το οποίο τις είχα πάρει παλιά από την τηλεόραση, που τις διαφημίζανε, μπαίνουν σε αποθηκευτικούς χώρους, ντουλάπες και τα λοιπά. Και έχω βάλει μπαταρίες και κυκλοφορούμε. Οξυγόνο δεν μπορώ να πάρω, αγοράζω τις μπουκάλες. Δεν ξέρω, αλλά τώρα για τη δική σας περίπτωση, εγώ από ό,τι ξέρω, και τι να πω για το τηλεφώνημά σας, ξέρω ότι συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις και όταν υπάρχουν τόσο μεγάλες κοινωνικές ανάγκες γίνονται διακανονισμοί. Δεν σας ακούω, κύριε Ξενάκη. Λοιπόν, ναι, να το πω γενικώς, να σε ευχαριστήσουμε, κύριε Ευαγγελία, να πω ότι για τις περιπτώσεις σαν και αυτές συνήθως γίνονται διακανονισμοί. Συνήθως, γιατί μιλάμε για πολύ αδύναμες κοινωνικές ομάδες. Μήπως δεν το έχετε ψάξει λίγο παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Γίνονται, ξέρω, τέτοιες παρεμβάσεις έτσι ώστε να μην μένουν άνθρωποι στην κατάσταση που μας περιγράφεται χωρίς ρεύμα. Το λέμε δημοσίως εδώ. Πριν κοπεί, την ειδοποίησαν θεωρητικά. Τι να πω τώρα εσύ. Υπήρξε προσπάθεια. Τι να πω πραγματικά, δεν το ξέρω. Απορρίφθηκαν οι προσπάθειες. Κάνατε κάποια προσπάθεια με την ΕΕ. Δεν την έχουμε στη γραμμή πια, έχει φύγει από τη γραμμή, αλλά τι να πω. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιάννη από το Κολωνάκι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Σας ακούμε. Για το περισκοπείο θέλω να... Πέστε μας. Αυτός ο λαός εκμεταλλεύεται το πιλότιμο δικό μας. Ναι. Με ακούτε. Σας ακούω, μια χαρά. Το ελληνικό πιλότιμο εκμεταλλεύονται οι πολιτικοί των Σκοπίων. Πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα, μην περιμέναμε ούτε από το ΝΑΤΟ, ούτε από πουθενά. Μάλιστα. Από τις λεγόμενες ξένες δυνάμεις. Μάλιστα. Η κυβέρνηση η δική μας, αυτή που είναι τώρα, πρέπει πρώτα απ' όλα, κακώς που δεν αναφέρεται στα διαβατήριά τους το όνομα, αυτό καλώς ή κακώς το οποίο συμφωνήθηκε, Βόρεια Μακεδονία. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έρχεται λοιπόν κανένας εξ αυτών των ανθρώπων, ναι, αν στα διαβατήριά τους δεν υπάρχει αυτός ο όρος. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε κανονικοί. Τα διαβατήρια πια έχουν αυτόν τον όρο, δεν έχουν αυτόν τον όρο. Δεν το ξέρω. Δεν έχω δει πρόσφατα. Ούτε εγώ για να είμαι ειλικρινής. Θα έπρεπε να έχουν εμπασχετώσει μετά από 6 χρόνια. Νομίζω εκκρεμεί. Εκκρεμεί και αυτό. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Ελένη από τον Άλυμο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ορίστε. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Σας ακούμε. Θα ήθελα κι εγώ να πω για το σύστημα υγείας. Ναι. Δεν υπάρχει, κύριε Ξενάκη μου. Τίποτα, δεν λειτουργεί τίποτα. Εγώ είμαι καρκινοπαθής, κάθε 2 μήνες πρέπει να κάνω εξετάσεις και πηγαίνω και πληρώνω στην ιατρό που κάνουν τις εξετάσεις. Ναι. Προχθές πλήρωσα 75 ευρώ, είχαν βάλει 3 ευρώ επιπλέον. Ναι. Τώρα έχω PET scan την Παρασκευή, άλλα 3 ευρώ συν 60 που είναι το PET. Τα νοσοκομεία τα έχουν διαλύσει. Προς τιμήν τους υπάρχουν ορισμένοι γιατροί που τους βγάζουν το καπέλο, που τρέχουνε. Τι να σας πω. Δηλαδή, αυτά να τα ακούει ο υπουργός και να δει τι να κάνει. Γιατί ούτε κάθονται τίποτα. Επειδή παίρνουν 400 ευρώ και 900 σύζυγος, δεν δικαιούμαι ούτε κάθαρα. Δεν ξέρουν ότι εμείς έχουμε τόσα έξοδα όσα δεν έχει ένα μωρό παιδί. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Ελένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέω για να τα ακούσουν οι αρμόδιοι. Καλά κάνετε και τα λέτε. Γι' αυτό σας δίνουμε το λόγο για να τα λέτε. Να τα ακούνε δημοσίως. Θέλω να συγχαρώ δημόσια
τον γιατρό μου, τον χειρούργο, τον κύριο Θεοδόρου, ο οποίος πρώτα ο Θεός και η Παναγία και δεύτερα αυτός με έβγαλαν από τον τάφο, 3 μήνες στο νοσοκομείο, και την ογκολόγο μου, την κυρία Θεοχάρη, η οποία εργάζεται τόσο σκληρά, πηγαίνει 7 η ώρα το πρωί και φεύγει 9-10 το βράδυ και βλέπει 40 άτομα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Λένα. Να είστε καλά. Υγεία να έχετε και δύναμη. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Απόστολο τον Πειραιά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Ξενάκη. Σας ακούμε κύριε Απόστολο. Όλοι με ακούτε. Λοιπόν, κοιτάξτε, στις 4 Απριλίου έχω χαμηλώσει, έχει κλειστεί τηλεόραση. Δεν σας ακούω καθόλου σας κύριε Ξενάκη. Δεν πειράζει, μιλήστε. Λοιπόν, 4 Απριλίου στις 4 Απριλίου πήγα με τη σύζυγό μου στο Ζάνιο νοσοκομείο Πειραιός και έκανα καταράκτη στα μάτια. Μου λέει ο γιατρός ο οποίος με εγχείρησε. Λέει, ελάτε μετά από ένα μήνα να σας δω πώς πήγατε και αν χρειαστείτε γυαλιά κτλ. Επειδή ήταν οι μέρες του Πάσχα, λέω να περάσουν οι μέρες του Πάσχα και μετά. Ναι. Και πράγματι, να πούμε, μετά από την Τρίτη που είχαμε και την Πρωταγιά, προσπαθούσα συνέχεια. Τελικά κατόρθωσα εχθές και έπιασα το νοσοκομείο σε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο ήταν του γιατρού, της γραμματέας, του τέσσερο. Και ξέρετε πότε μου λέει να φανάμε παιδί. Πότε? Τέλη Ιουνίου, κύριε Ξενάκη. Τέλη Ιουνίου. Μάλιστα. Τέλη Ιουνίου. Και έχω κλείσει τώρα αύριο ραντεβού να πάω σε εξωτερικό γιατρό να με εξετάσει. Σημειωτέ σα λέω, είμαι 87 χρονών, η γυναίκα μου είναι 84 και δεν βλέπει να πάρει ούτε τηλέφωνο κοντά. Και ο κύριο αυτό, λυπάμαι πολύ για το όνομα του πατέρα του. Που ήταν ένας εξαιρετικός κύριος, λοιπόν, και γιατρός και άνθρωπος. Αλλά εγώ δεν θα το αφήσω έτσι. Θα έχει υπόψη το κύριος αυτός, μεθαύριο θα πάω στο σύλλογο, Ιατρικό Σύλλογο Πειραιώς να το καταγγείλω και θα φτάσω μέχρι το Υπουργείο Υγείας. Δεν ξέρω τώρα σε ποιον αναφέρεστε και δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα δημοσίου τώρα. Ναι, χρειάζεται να πούμε ονόματα δημοσίου. Όχι, δεν λέω όνομα. Απλώς θα σας ανέφερα, αλλά όποιος θέλει. Το Ζάνιο μπορεί να ακούει. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν υπάρχει άλλο αντρόγυνο στις 4 Απριλίου με Απόστολος Β και Μαρία Β. Ωραία. Λοιπόν, τα ακούσαμε, τα είπατε δημοσίως. Απλώς εγώ να πω ευχαριστούμε κύριε Απόστολε ότι τα ραντεβού δεν τα κλείνουν οι γιατροί όμως, έτσι. Θεωρητικά το ραντεβού κλείνεται την ώρα που γίνεται η επέμβαση μετά. Και αν κατάλαβα καλά, του είπε να πάει κάποια μέρα και είπε αφού είναι πάση να το αφήσω. Δεν είναι σαφές. Φτάσαμε τον Ιούλιο. Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο την Αγιερούπολη. Καλησπέρα σας, κύριε Γιώργο, σας ακούμε. Να κλείσουμε με εσάς γρήγορα, αν μπορείτε, γιατί έχουμε φτάσει στο χρόνο μας. Ναι. Ορίστε. Ορίστε, κύριε Γιώργο. Γεια σας, κύριε Ξενάκη. Γεια σας, ορίστε, σας ακούμε. Παρακαλώ. Ναι, κύριε Ξενάκη. Ορίστε, παρακαλώ, ακούμε. Ναι. Τι ήθελα να σας πω, Χριστός Ανέστη. Τη στιγμή που πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας, κύριε Ξενάκη, αυτό το σκοπό δεν έχει να κυκλοφοράμε στους δρόμους. Ποιος ο λόγος να πληρώνουμε διόδια? Τα διόδια πάντως δεν είναι κάτι καινούριο. Υπάρχουν δεκαετίες τώρα στη χώρα. Ναι, ποιος ο λόγος να πληρώνουμε τέτοια κυκλοφορία? Ειδικά έτσι όπως γίνονται τώρα. Ένα από τα δύο. Ναι. Συμμετοχή του πολίτη στην κατασκευή του έργου. Αυτό είναι. Έτσι όπως γίνονται τα έργα τώρα, τα μεγάλα έργα, ειδικά οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι, γίνονται με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η σύμπραξη περιλαμβάνει. Ο ιδιώτης φτιάχνει το δρόμο και παίρνει τη δυνατότητα να πληρώνεται γι' αυτό για ένα μεγάλο διάστημα. Το ξέρετε αυτό τώρα. Δεν είναι και τωρινό. Είναι καινούριο όμως. Ναι, αυτό θέλω να πω. Δεν περιλαμβάνεται τέλη κυκλοφορία. Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό και υπάρχουν και οι εναλλακτικές διαδρομές. Άμα κάποιος δεν θέλει να πάρει διόδια, πάει από τις παλιές. Την παλιά συνήθως εθνική οδό. Συνήθως υπάρχει κάποιος δρόμος. Υπάρχει συνήθως ο οποίος είναι πιο μεγάλος όμως, πιο δύσκολος, πιο άγριος, πιο διαφορετικός και πιο παλιός. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα το βράδυ. Ανανέωνουμε ραντεβού για αύριο, Πέμπτη, 10 παρά 10 εδώ στις παρεμβάσεις. Καλό βράδυ.